Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Καλώς ήρθατε. Είναι στο νότιο τομέα υποψήφιος. Εκεί είχατε βγει και την προηγούμενη φορά βουλευτής. Καλησπέρα. Είναι ο κύριος Πάρος Κουλέτης, στο βόρειο τομέα, πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητικός και εκπρόσωπος κοινοβουλευτικός, ή κάνω λάθος. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τώρα. Τώρα, ναι, ναι. Για τώρα μιλάω. Ναι. Πριν είσαστε και υπουργός, αυτό λέω. Και ο κύριος Στοχάρης. Και ο κύριος Στοχάρης τουρισμού για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και πολλοί λένε ότι ήταν ο θεμελιωτής της επιτυχίας. Λοιπόν, αυτό όμως το κρίνει ο λαός, δεν το κρίνουμε εμείς. Πάντοτε. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα θέματά μας, γιατί βρισκόμαστε σε μια πραγματικά δύσκολη προεκλογική περίοδο, υπό την έννοια ότι οι συγκρούσεις είναι καθημερινές και έχουν δημιουργήσει πολλές εντάσεις, θα ήθελα να δούμε το ρεπορτάζ από την Τουρκία, από τον φωνικό αυτό σεισμό, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πολυκατοικίες καταραίουν σαν χάρτινη πύργη από τα ισχυρά χτυπήματα του Εγκέλαδου στην Τουρκία. Διασώστες που ψάχνουν για επιζώντες στα ερείπια του πρώτου μεγάλου σεισμού τρέχουν να σωθούν από τα γύρω κτίρια που γκρεμίζονται πάνω τους σαν τραπουλόχαρτα όταν γίνεται ο δεύτερος σεισμός. Η σκόνη από τα κτίρια που πέφτει καλύπτει ολόκληρες γειτονές. Ο θάνατος και ο τρόμος εξαπλώνονται σε όλη την Τουρκία και στη γειτονική Σύρια. Από τα χαλάσματα ανασύρονται διαρκώς νεκροί και τραυματίες, ανάμεσά τους μικρά παιδιά με τον τρόμο ζωγραφισμένο στα προσωπάκια τους. Ένα άλλο αγοράκι ανασύρεται τραυματισμένο. Του βάζουν ένα προστατευτικό κολάρο στο λαιμό και το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Στη Σανλιούρφα οι διασώστες ανοίγουν τρύπα στον πετόν και βγάζουν ζωντανό ένα κοριτσάκι. Παρόμοιες σκηνές εκτυλίσσονται σε όλη την κεντρική και νότια Τουρκία. Στην Αλεξανδρέτα, τέσσερα παιδιά σώθηκαν ως εκ θαύματος. Το ένα μετά το άλλο βγαίνουν από τα χαλάσματα. Όμως, άλλοι 10 ένικοι του ίδιου κτηρίου ανασύρθηκαν νεκροί. Με μπουλντόζες, κουβάδες, ακόμα και με γυμνά χέρια, διασώστες και απλοί πολίτες προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια. Ενώ η γη συνέχιζε να τρέμει, το απόγευμα οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.500 και οι τραυματίες ήταν πάνω από 8.000. Σε πολλές εκατοντάδες υπολογίζονται οι εγκλωβισμένοι. Εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί θα ανέλθουν σε πολλές χιλιάδες. Μια εκτίμηση που ενισχύθηκε με τον χειρότερο τρόπο όταν έγινε ο δεύτερος σεισμός. Εικόνες σαν αυτές με την πολυκατοικία να έχει γίνει σωρός ερειπίων ανάμεσα σε άλλες πολυκατοικίες που έμειναν όρθιες αναδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα με τις κακοτεχνίες στην Τουρκία. Ο Εγκέλαδος χτύπησε πρώτα στις 4 τα ξημερώματα στο Καζίαντεπ με 7,8 ρίχτερ, γκρεμίζοντας πολλά κτίρια και στη Βόρεια Συρία. Ακολούθησαν δεκάδες ισχυροί μετασεισμοί, πολύ γύρω στα 6 ρίχτερ, και το μεσημέρι ήρθε το δεύτερο μεγάλο χτύπημα με 7,6 ρίχτερ, με επίκεντρο το Ελμπιστάν και με εστιακό βάθος λίγων χιλιόμετρων. Τούρκοι σεισμολόγοι λένε ότι πρόκειται για διαφορετικούς σεισμούς, αν και οι δύο συνδέονται με το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας. Τρίτος σεισμός 7,5 ρίχτερ έγινε με επίκεντρο κοντά στην Αντιόχεια. Just a complete nightmare scenario. As a seismologist, you know what earthquakes are capable of over many, you know, thousands of years, but this is just, yeah, the worst kind of earthquake. Shallow, it's a very shallow earthquake beneath a highly populated area. Περισσότερες από 40 χώρες και οργανισμοί προσφέρθηκαν να στείλουν βοήθεια στην Τουρκία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ίσως εκατομμύρια, θα περάσουν τη νύχτα στο δρόμο. Στη Συρία οι νεκροί είναι πάνω από 800, ενώ σε χιλιάδες ανέρχονται οι τραυματίες στα βόρεια της χώρας, όπου πολλά κτίρια ήταν ήδη μισογκρεμισμένα από τον εμφύλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και το Ισραήλ, ορκισμένος εχθρός του Συριακού καθεστώτος, προσφέρθηκε να βοηθήσει τα θύματα του σεισμού στην πολύπαθη Συρία. Τώρα, βέβαια και η Ελλάδα θα στείλει βοήθεια στην Τουρκία. Υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Αυτό είναι, νομίζω, ανθρώπινο και σωστό, όπως και για το Ισραήλ που ακούσατε, που πράγματι με τους Σύριους έχει τρομακτική αντιπαλότητα. Παρόλα αυτά όμως
μπροστά στις ανθρώπινες ζωές, αυτά υποχωρούν. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για αυτά που ακούσατε, για αυτά που είδατε. Αν και εντάξει, δεν χωράνε πολλά να πούμε, αλλά τέλος πάντων. Τόσο και να ακούσω και μετά και εσάς, κύριε Σκουλέτη. Εσωτερικά νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι η σκέψη όλων μας είναι στους ανθρώπους που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες, στους επιζώντες που ευχόμαστε τα σωστικά συνεργεία όσο μπορούν πιο γρήγορα να φτάσουν και να τους διασώσουν. Δυστυχώς φαίνεται ότι ο αριθμός των νεκρών είναι μεγάλος και θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Από την άλλη, εκφράζοντας αυτή την θλίψη μας για το γεγονός, τη συμπαράστασή μας στην Τουρκία, κάνουμε νομίζω το αυτονόητο. Επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός με τον Ταγί Περντογάν, επικοινώνησε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και ήδη το πρώτο αεροπλάνο έμπρακτη βοήθεια έχει ξεκινήσει, ίσως να έχει φτάσει κιόλας στον προορισμό. Σε 130 έφυγε. Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο χρειαστεί, θα είμαστε πλάι στον τουρκικό λαό. Πέραν του αυτονόητου καθήκοντός μας, νομίζω ότι έχει και ένα νόημα, ας το πούμε, όχι για τη λεγόμενη διπλωματία των σεισμών, αλλά εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά όταν περνάς μια περίοδο υψηλών τόνων, αυτά τα γεγονότα μπορεί να είναι μια ευκαιρία. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι μαζί τους είναι και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, που γνωρίζει και την προστασία, πώς πρέπει να προστατεύονται οι πολίτες. Παρακαλώ, κύριε Σκουλέτη, και προσάς ένα σχόλιο. Νομίζω ότι τέτοιου είδους βιβλικές καταστροφές μας προσγειώνουν στην πραγματικότητα και μας βάζουν τελικά να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Πόσο μάταιο τελικά είναι οι λαοί να αντιπαρατίθενται όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Φυσικά φαινόμενα. Φυσικά φαινόμενα. Αλλά και άλλα που δεν είναι τόσο φυσικά φαινόμενα και τα έχουμε μπροστά μας και είναι ανθρωπογενή, όπως η κλιματική κρίση. Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Άρα εμείς νομίζω ότι οφείλουμε να δείχνουμε το δρόμο της συνεννόησης ανάμεσα στο λαό, ανάμεσα στα κράτη, για να μπορέσουν να συνυπάρξουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Από εκεί και επίτομες, επιτρέψτε μου λίγο μία αναφορά με αφορμή τον φωνικό σεισμό στα δικά μας. Ακούω, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι οι σεισμολόγοι περισσότερο λένε τουλάχιστον ότι στην Ελλάδα, σε σχέση με τα κτίρια μετά το 1981, είμαστε σε καλή κατάσταση. Και πολύ περισσότερο με όλες γίνανε τις... Γίνανε πολλές προσπάθειες. Ναι. Βεβαίως. Υπάρχει ένα θέμα με το κτηριακό απόθεμα, και δεν είναι λίγα αυτά τα κτίρια, για όσα έχουν χτιστεί πριν, ιδιαίτερα 70-60. Και εγώ θα εστιάσω σε ένα πράγμα το οποίο μου είχε έρθει στον βόρειο τομέα από συλλόγους γονέων για τα σχολεία. Ένας μεγάλος αριθμός σχολείων είναι στην Ελλάδα έχουν χτιστεί τη δεκαετία του 70. Ήδη ξέρω διάφορους δήμους, εδώ στην Αττική, όχι αλλού, όπου έχουν υπάρξει κτίρια τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση, πέφτουν σοβάδες. Έρευνες που έχουν γίνει δείχνει ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Ήταν αυτά τα κτίρια της Χούντας που είχαν χτιστεί όπως. Εδώ λοιπόν χρειάζεται, πριν βρεθούμε ποτέ αντιμέτωποι με τέτοια κατάσταση, υπάρξει ένα σχέδιο σεισμικής θωράκισης, αντισεισμικής θωράκισης των σχολείων κατά προτεραιότητα. Αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί αναδείχθηκε αυτό το πρόβλημα και νομίζω ότι συμφωνείτε και εσείς. Εγώ ξέρω δηλαδή για τα όλα τα... μου ήρθε αναφορά για τα λύκια όλα της Κηφισιάς. Μου έχει έρθει για το Ηράκλειο της Αττικής, ναι. Για το Μαρούσι συγκεκριμένα κτίρια. Δηλαδή δεν είναι ένα εγκεφαλικό πρόβλημα. Παλιές είναι γειτονιές. Υπαρκτό. Είναι υπαρκτό και είχε αναδειχθεί και κατά τη διάρκεια του δικού μας σεισμού, του μεγάλου σεισμού, και στην Αθήνα και αργότερα με άλλους σεισμούς για τα σχολεία, γιατί είδαμε ότι είχαν προκληθεί ζημιές στα κτίρια αυτά, και επειδή από το 2010, δυστυχώς με όλα αυτά, με τα μνημόνια, με την δυσκολία που πέρασε η χώρα οικονομικά,
αυτά δεν αναβαθμίστηκαν τα κτίρια, όχι μόνο αυτά και νοσοκομεία, κύριε Σκουλέτη και κύριε Θεοχάρη. Ναι. Δεν είναι μόνο τα σχολεία, είναι και νοσοκομεία. Ξεκινάμε από τα σχολεία ως το πιο ευαίσθητο. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Δεν υπήρξε η μέρημνα που έπρεπε, γιατί δεν υπήρχαν και τα λεφτά. Έτσι. Ναι. Δυσκολεύτηκε πολύ η χώρα. Ότι πρέπει να υπάρξει. Κατά τεκμήριο, όχι, μιλάμε για κτίρια σωστό, που δεν είναι υψηλά, δεν έχουν πολλούς ορόφους κτλ. Και έτσι, ας το πούμε, ελπίζω ή θα ήθελα να ελπίζω ότι η επικινδυνότητα είναι μικρότερη από άλλα κτίρια, παλιότερες πολυκατοικίες κτλ. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρξει μέρημνα. Πάντως, επειδή προέρχομαι μια πόλη που πράγματι έχει ταλαιπωρηθεί από σεισμούς η Πάτρα, να σας πω ότι το κτίριο στο οποίο πήγαινα εγώ στο γυμνάσιο και δεν ήταν ηλίκιο, δεν ήταν ενιαίο, και άλλοι φίλοι πολιτικοί που είναι στη Βουλή σήμερα πηγαίναμε σε αυτό το σχολείο, όπου αποφύτησε και ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Παναγιώτης Καραλόπουλος, το πρώτο γυμνάσιο. Αυτό είχε γίνει πριν από τη Χούντα και το σχολείο αυτό είχε γίνει και είχε προστατευτεί, για να δείτε τις διαφορές τώρα, εξ αφορμής τον μεγάλο σεισμό της Κεφαλονιάς, και το είχαν φροντίσει. Δηλαδή υπήρξε μια περίοδος που πράγματι τα φροντίζανε, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό για να μην θρηνήσουμε συστήματα. Να πάμε τώρα στην επικαιρότητα και να πάμε σε αυτά που συμβαίνουν. Να ξεκινήσω από την αξιωματική αντιπολίτευση, μου επιτρέψετε κύριε Θεοχάρη, και να ξεκινήσω από τον κύριο Σκουρλέτη ρωτώντας. Σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, αύριο κυβέρνηση μπορεί. Οπότε... Εμείς δεν το αποφασίζουμε εδώ. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Έχει κάλπη. Η κάλπη θα τα δείξει. Σύμφωνα με το πώς μας τα λένε οι δημοσκοπήσεις, μάλλον όμως θα πάρουμε. Λοιπόν, καλά, η κάλπη μετράει, όπως είπατε και εσείς. Δεν υπάρχουν. Γιατί είδαμε και στην Κύπρο ότι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι στην Κύπρο, γιατί το έκανα στελεχώσα σήμερα. Αλλά πήρα το δημοσκοπήσει. Λέω τι δίνανε. Όχι, είχε κανένα tweet ο κύριος Δραγκούσης, το οποίο σχολίασε το πρωί στο ραδιόφωνο, και πήρα το συνάδελφο που είναι εκεί, το δημοσιογράφο που είναι εκεί. Το είχαν βρει, δηλαδή. Το είχαν βρει. Όχι, ναι, είχανε, οι μισές δημοσιογράφοι ήταν μέσα στο θέμα και κάποιες στο δίδυμο είχαν μια διαφορά. Για το δίδυμο μιλάω. Ναι, ναι, όχι. το 70% το είχαν βρει. Όχι, αλλά... το είχαν βρει και το δείξαν τις τελευταίες 10 μέρες ότι υπήρχε αυτή η αλλαγή. Δεν είναι τώρα αυτό ζήτημα όμως. Το ζήτημα είναι, κύριε Σκουρλέτη, έχετε βάλει ένα διακύβευμα για αυτές τις εκλογές. Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κοιτώντας στα μάτια, δεν έχει δημοκρατία η χώρα σήμερα. Τι πολίτευμα έχει, ας πούμε. Θα σας απαντήσω κι εγώ ευθέως. Ευθέως θέλω να κοιτώντας σας στα μάτια. Ωραία. Λοιπόν, να προσδιορίσουμε λίγο το περιεχόμενο στις μέρες μας, τι σημαίνει δημοκρατία. Σημαίνει πρώτα απ' όλα. Ναι. Ρητορικό είναι το ερώτημα, δεν σας ρωτάω. Όχι, εγώ δεν έχω να την απαντήσω. Λοιπόν, σημαίνει πρώτα απ' όλα προφανώς αυτό που συμβαίνει με την λειτουργία των θεσμών. Όλοι ξέρουμε ότι από τον προηγούμενο Αύγουστο είμαστε αντιμέτωποι με αυτήν την συνταγματική εκτροπή, τις παρακολουθήσεις. Δεν δοθήκαν απαντήσεις. Αντίθετα, όσα είδαν το φως της δημοσιότητας πλέον έχουν πείσει και τον κάθε καλοπροαίρετο ότι είμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είχε ξαναζήσει ο τόπος. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα, το έχει αντιμετωπίσει και η Ισπανία. Εγώ τώρα μιλάω για την Ελλάδα. Όχι, επειδή μιλάμε για ζητήματα, ας πούμε. Αλλά σας λέω το εξής. Πέστε μου σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και το απευθύνω και σε αυτούς που μας βλέπουν, θα είχε επιβεβαιωθεί ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος στην Ελλάδα, δημοσιογράφους, συναδέλφους, θα παίρνουμε τη σειρά, τον Αγιεθά, τους υπουργούς του. Αυτά είναι τα επιβεβαιωμένα. Δεν λέω τις εικασίες. Ένα λεπτό. Δεν λέω τις εικασίες. Για να κάνουμε διάλογο σε αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν θα έδινε απαντήσεις και θα παρέμενε στη θέση του. Ένα λεπτό. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Καταρχάς, το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρακολουθούσε είναι ένα δικό σας συμπέρασμα με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν και έτσι. Η ΕΕ παρακολουθούσε. Έχετε συνάγει αυτό το συμπέρασμα. Απαντήστε μου, η ΕΕ παρακολουθούσε. Φυσικά παρακολουθούσε. Έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά. Αυτό λοιπόν, του συγκεκριμένου μιλάω. Όχι, γενικά και του συγκεκριμένου. Βεβαίως, ναι, εγώ δεν είναι ότι λέγω. Ένα λεπτό. Εγώ δεν είμαι εδώ να διαψεύσω το δημοσίευμα. Εσείς με τίποτα. Θέσατε το ερώτημα και εγώ έτσι προσπαθώ να σας απαντήσω. Σαφώς ναι, παρακολουθούσε, ναι, φυσικά. Λοιπόν, εγώ δεν λέω όχι. Ωραία, λοιπόν. Συμφωνήσαμε. Αλλά λοιπόν το ότι παρακολουθούσε. Είναι ο ίδιος, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Το γιατί παρακολουθούσε δεν μας το είπε μέχρι τώρα. Πρέπει να το πει, ξέρω εγώ. Βέβαια πρέπει. Είναι βέβαιο αυτό. Μα για τον Αγιεθά μιλάμε. Είστε σίγουρος ότι πρέπει. Για τον Αγιεθά μιλάμε. Επειδή υπάρχουν και κάποια πράγματα στο κράτος. Δεν το λες. Συνεχούμενο να παρακολουθήσουμε. Ναι, άλλο λέω. 12, γιατί ξέρετε, αυτές δεν είναι φάπαξ. Όχι, όχι. Κάθε δύο μήνες ανανεώνεται, βγαίνει ο εισαγγελέας. Υπάρχει εισήγηση. Και προσέξτε, δεν είναι ο πρωθυπουργός που ήταν κλεισμένος κάπου αλλού, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος.
Πολιτικός προστασμός. Αλλά όμως. Αυτό είναι ένα θέμα. Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα θέμα. Δημοκρατία. Βάλατε ένα ερώτημα. Δημοκρατία δεν είναι μόνο το θέμα αυτό. Που είναι μείζον το θέμα των παρακολουθήσεων. Mm. Το ανεξάρτητο των αρχών, το θέμα του κράτους. Εγώ ρώτησα αν έχουμε δημοκρατία ή όχι. Δημοκρατία είναι το να εξασφαλίζεται, για παράδειγμα, και η ενεργειακή δημοκρατία. Τα ζητήματα της ενεργειακής φτώχειας. Σήμερα έχουμε 0 βαθμούς, μείον 1. Στα βόρεια προάστια είναι κάτω από το 0. Θα παγώσει ο κόσμος. Μπορεί να έχει πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό του ηλεκτρισμού. Αυτό όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει να κάνει με το πολιτικό. Όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όχι, αυτό έχει να κάνει με τα θέματα της οικονομικής δημοκρατίας. Άλλο αυτό. Δημοκρατία είναι να έχουμε ίσες ευκαιρίες. Ναι. Δημοκρατία αυτό είναι να περιορίζουμε τις ανισότητες. Δημοκρατία σε τι κράτος είναι όμως ζούμε. Δεν ζούμε να σε... έχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι την όχι, δημοκρατία. Ένα λεπτό. Δημοκρατία. Το άλλο είναι ακραίος νεοφιλελευθερισμός. Είναι αντικοινωνικές πολιτικές. Για μας όλα αυτά είναι δημοκρατία. Αυτό είναι πολιτική ιδεολογία. Άλλο η δημοκρατία. Δεν είναι πολιτική ιδεολογία. Βέβαια, τι είναι. Είναι και πολιτική είναι ιδεολογία, αλλά είναι είπατε. Πραγματικές ανάγκες. Όχι, κύριε Σκουλέτη. Είναι θα μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Δεν κατάλαβα τόση ώρα τι κάνω. Όχι, δεν μου λέτε αυτό, μου λέτε όχι, κάτι σας άλλο. Λέω, όχι, όχι, σας εάν λέω, στην Ελλάδα σήμερα έχουμε σας δημοκρατία, λέω, τι έχουμε χούντα, λοιπόν, έχουμε φασισμό, έχουμε κάποιο άλλο πολίτευμα, αλλιώς και το Σύνταγμα. Φασισμό δεν έχουμε. Εντάξει. Έχουμε μία, εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τον όρο κατασκοπευτική δημοκρατία. Εντάξει, έχουμε προσπάθειες ακύρωσής της, συρρήκνωσής της, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και αυτό καλούμε όλο το δημοκρατικό τόξο να μπορέσει να συστρατευτεί για να βάλει ένα φρένο σε αυτή την κατρακύλα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, και τελειώνω για να μιλήσω και ο... Όχι, θα μιλήσει. Έχω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις πιο ειδικές γι' αυτό. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μία μείζωνα πολιτική κρίση με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τη λύση τη δίνει ο λαός της δημοκρατίας. Ναι. Άρα γι' αυτό ζητάμε την παρέτηση εσύ... του Πρωθυπουργού. Εντάξει, και προσφυγή στις κάλπες. Αυτό είναι προσχηματικό τώρα. Αλλά... Προσχηματικό το λέτε εσείς. Μα είναι. Αφήστε να τα πει αυτά ο κύριος Στοχάρης. Όχι, μα δεν έχει να τα πει ο κύριος Στοχάρης. Δεν έχει να τα πει. Όχι. Θα τα πω εγώ που είμαι δημοσιογράφος και τον βλέπω. Όπως κρίνω τον κύριο Θεοχάρη για αυτά που έχουν κάνει με τις παρακολουθήσεις και αν τα ακούσετε σε λίγο, θα τα ακούσει και ο ίδιος. Κρίνω και την αντιπολίτευση. Ένα λεπτό. Εγώ σας ρώτησα, κατά συνέπεια έχουμε μια δημοκρατία η οποία έχει μπάζει από ορισμένα σημεία. Αυτό μου λέτε. Αυτό είναι το συμπέρασμα, έτσι. Έτσι, έτσι. Ναι. Για να φτάσετε στην κορύφωση αυτής της αντιπαλότητας που έχετε με το κυβερνών κόμμα, υπάρχει περίπτωση μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε και να αμφισβητήσετε, ας πούμε, το εκλογικό αποτέλεσμα, να πάμε, ας πούμε, και να πούμε όχι, οι εκλογές ήταν φιάσκο, δηλαδή χτίζοντας ένα μύθο τον οποίο χτίζετε, με την καλή έννοια το λέω το μύθος. Αφήγημα, πείτε το αφήγημα. Όχι, μύθι εννοώ. Με την καλή. Όχι, μύθος, όχι παραμύθι, ενώ είναι... Το λέει και ο Ψινάκης, με την καλή έννοια. Λοιπόν, αυτό που χτίζετε, να φτάσουμε σε ένα σημείο να πείτε κάποια στιγμή, με βάση αυτά που έχουμε πει περί δημοκρατίας, περί, δεν δεχόμαστε. Υπάρχει περίπτωση να πάμε σε μια τέτοια λογική. Το κατάλαβα το ερώτημα. Στην Ελλάδα μετά το 1974, κανείς δεν έχει αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Μισό λεπτό, επειδή τρέχει το ρεπορτάζ. Έπεσε. Είχαμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα να μας έλεγε για το σεισμό. Παρακαλώ, κύριε Σκουλή. Ναι. Λέω λοιπόν ότι στην Ελλάδα μετά το 1974 καμία πολιτική δύναμη δεν αμφισβήτησε τις εκλογικές διαδικασίες και το αποτέλεσμα κατ' επέκταση. Και νομίζω ότι δεν μπορώ να φανταστώ να φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Είστε πολύ σαφείς. Κύριε, πάμε στον κύριο Λέκα να μας πει. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Τουρκία. Ωραία. Έχετε ήδη πάει στην περιοχή? Ναι, έχουμε προσεγγίσει την περιοχή περιφερειακά. Αναζητούμε χώρο για να επέμβουν οι άντρες της ΕΜΑΚ που θα μας το υποδείξουν εδώ οι υπεύθυνοι. Είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή η οποία έχει προέρχεται από το σεισμό. Οι πρώτες εικόνες που έχετε ποιες είναι, κύριε Λέκα? Εντάξει, είναι μεικτές. Είναι σε άλλες περιοχές οι καταρρεύσεις είναι μικρές, γιατί δεν μπορούμε να δούμε περαιτέρω ζημιές παρά μόνο καταρρεύσεις από την Ελλάδα. Σε άλλες περιοχές οι καταρρεύσεις είναι ισορρευμένες. Γι' αυτό είναι ένα θέμα όπως διερεύνηση τις αμέσως επόμενες μέρες. Μετά βέβαια και τις προσπάθειες που θα κάνει η ΕΜΑΚ για την διάσωση.
Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά που είχατε την καλοσύνη να κάνουμε αυτή τη μικρή συνομιλία για να έχουμε μια πρωτοχέρια ενημέρωση ότι ακριβώς γίνεται εκεί. Κύριε Θεοχάρη, έχει αποκαλυφθεί από τα ρεπορτάζ, και αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, από τα ρεπορτάζ, ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις. Το έχουμε συζητήσει 500.000 φορές. Και είναι ένα ζήτημα μείζωνος σημασίας, όπως αναδεικνύεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα πράγμα πολύ απλό, δηλαδή ποιος έδωσε την εντολή στον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να κάνει τις παρακολουθήσεις στα όποια πρόσωπα, αυτά που αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε, ή και άλλα. Ο αρχηγός της ΕΗ που, με τι αιτιολογία υπέγραψε το συνηθισμένο που έστειλε στην κυρία Βλάχου προκειμένου να βάλει την υπογραφή της για να γίνουν οι παρακολουθήσεις αυτές, και η κυρία Βλάχου έχει πιστεί και από τι πράγμα έχει πιστεί ότι έπρεπε να γίνουν, γιατί αυτή τα τηλέφωνα έβλεπε να κάνει τις παρακολουθήσεις αυτές. Επειδή αυτό που θέτει η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν, όχι το θέτει η αξιωματική, ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος και σου λέει αφού αυτός ήταν πρέπει να ξέρει. Ωραία, γιατί δεν απαντάτε σε αυτό το ερώτημα που είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, η εντολή δόθηκε στον αρχηγό της ΕΥΠ από τον ΤΑΔΕ, ο αρχηγός της ΕΥΠ υπέγραψε αυτό το χαρτί για αυτούς τους λόγους και η κυρία Βλάχο αυτό. Και θα είχε τελειώσει το θέμα. Ό,τι και αν ήταν αυτό τέλος πάντων. Mm-hmm. Αν αυτό ήταν σύνομο. Γιατί δεν το κάνετε αυτό. Γιατί δεν δίνετε μια απάντηση στον κόσμο να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο. Θα μου επιτρέψετε δύο λέξεις και για όσα ακούστηκαν. Ναι, απαντήστε μου πρώτα στο ερώτημα. Ναι, σε σχέση με την ποιότητα της δημοκρατίας. Όχι, αφήστε την ποιότητα της δημοκρατίας. Απαντήστε μου σε αυτό για να φτάσουμε στην ποιότητα της δημοκρατίας. Γιατί αν δεν λύσουμε αυτό, δεν φτάνουμε στην ποιότητα της δημοκρατίας. Θα σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα από τη θητεία μου ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Ναι. Δεν ήμουν απλός πολιτικός προϊστάμενος, ήμουν επιχειρησιακός προϊστάμενος. Δεν έλεγα στους ελεγκτές ποια εταιρεία να ελέγξουν. Δεν έλεγα τι πρόσημο να βάλουν. Αυτό το έκαναν σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Τα παίρνατε στα χέρια σας όμως. Νόμους και τις διαδικασίες. Ούτε καν τα αποτελέσματα. Και τι κάνατε τότε? Τίποτα. Τα αποτελέσματα υπήρχαν, τα πρόστιμα έβγαιναν. Εάν κάποιος πολίτης ερχόταν και μου δίνε και έλεγε ότι αυτό το πρόστιμο επιβλήθηκε, μου το δίνει ο πολίτης. Εγώ δεν είχα δικαίωμα. Δηλαδή με συγχωρείτε. Να κάθομαι. Όχι, να σας το εξηγήσω. Να μου το εξηγήσετε, αλλά μπαρντών εδώ, γιατί μου φαίνεται ένα πολύ μεταφυσικό παράδειγμα. Δεν είναι καθόλου μεταφυσικό. Θα σας πω είναι γιατί. Η θεσμική λειτουργία. Θα σας πω γιατί. Η διαφορά τη πολιτική ηγεσία από την επιχειρησία. Αν τσακώνανε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού παράνομο στα οικονομικά, δεν το μαθαίνατε? Εάν τσακώναμε τον αρχηγό του επιτελείου, τον αρχηγό του επιτελείου και ερχόταν να μου το πει, τότε είναι αλλιώς, έχουν δικαίωμα οι ελεγκτές σύμφωνα με τον νόμο να βάλουν τα πρόσημα. Πάμε στην ΕΥΠ, όπως μη μου λέτε για οικονομικούς ελεγκτές τώρα. Γιατί αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Όχι, η ουσία είναι γιατί δεν παίρνουμε απαντήσεις. Ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ μαθαίνει τα αποτελέσματα των ερευνών. Έρχεται λοιπόν η ΕΥΠ και λέει ότι το αποτέλεσμα της έρευνας λέει ότι υπάρχουν Τούρκοι πράκτορες και έχουν δεν ξέρω τι και πληρώνουν κάποιους στο κοινοβούλιο ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή δεν ξέρω τι. Αυτό είναι το ζήτημα με το οποίο ασχολείται ο Πρωθυπουργός και ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος. Οι εντολές για τον ποιον θα παρακολουθήσει η ΕΥΠ δεν έρχονται έξω από την ΕΥΠ. Η ίδια η ΕΥΠ με τους πληροφοριοδότες της και τα μέσα που έχει λαμβάνει κάποιες πληροφορίες, τις αξιολογεί, δημιουργεί ένα δελτίο το οποίο ζητάει από την εισαγγελέα, γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα μόνο ο εισαγγελέας μπορεί να πάρει απόφαση για άριστο απορρίτου. Με το δελτίο που λέει, επειδή μας είπε ο τάδε πληροφορία. Περιμένετε μισό λεπτό. Όχι, περιμένετε. Το εξηγούμε. Πρέπει να το εξηγήσουμε. Όχι, να το εξηγήσετε. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, αλλά αυτή η απόφαση της εισαγγελέως. Ναι. Που δεν είναι παράνομη, μάλιστα, εφόσον ακολουθήθηκε η διαδικασία. Όλα νόμιμα, σας λέω. Όχι απλώς νομότυπη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, νόμιμη. Εντάξει, ελέγχεται και μόνο από την ιεραρχία της δικαστική. Από τη στιγμή κατά την αυτό οποία υπάρχει ζήτημα να ελεγχθεί, να παρακολουθήσει η υπηρεσία τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, δηλαδή τον στρατηγό, τον άνθρωπο που αύριο τον πρωί μπορεί να συμβεί κάτι, χτυπάω 50 ξύλα με τους Τούρκους, θα οδηγήσει στο στράτευμα απέναντί τους. Όταν για αυτόν υπάρχει μια τέτοιου είδους πληροφορία, δηλαδή ο κύριος Φλωρός έχει 200.000 στρατιό, έχει 30.000, έχει 3.000 αεροπλάνα, 2.000 καράβια. Ένα λεπτό, σημασία, κύριε Χατζή. Μη μας τρελάτε. Σημασία δεν έχει καταγγελία. Σημασία δεν έχει πληροφορία. Δεν θα πάει στον Πρωθυπουργό. Όχι, σημασία έχει αν βγαίνει όχι, κάποιο αποτέλεσμα. Δεν θα πάει στον Πρωθυπουργό αυτή η πληροφορία. Όχι, δεν θα πάει. Όχι, δεν θα πάει για τον αρχηγό του στρατεύματος. Μα συγγνώμη.
έρχονται οι καταγγελίες, έρχονται οι καταγγελίες κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες. Εάν δεν ελεγχθούν, και καταρχήν το αν είναι σοβαρές ή όχι ελέγχεται από την υπηρεσία και τελικά από τον ίδιο τον εισαγγελέα. Η σοβαρότητα, γιατί μπορεί να είναι και γελία, ανυπόστατη. Εφόσον λοιπόν δεν ξεκινάμε για να ελεγχθούν κάποια πράγματα, σημασία δεν έχει αν υπήρξε υπόνοια, σημασία άλλο, αν υπήρξε αποτέλεσμα. Εάν ελέγχθηκε κάποιος και δεν βρέθηκε πουθενά, όχι, εγώ σας ρώτησα τίποτα μεμπτό, αν σταμάτησε η διαδικασία κύριε χωρίς Θεοχάρη, να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, τότε προχωράει. Εντάξει, δεν είμαι και εγώ ηλίθιος εδώ. Γιατί, με συγχωρείτε, σας λέω λοιπόν ότι άμα υπάρχει πληροφορία ότι υπάρχει ζήτημα με τον αρχηγό, με τον αρχιστράτηγο, γιατί περί αυτού πρόκειται, τον άνθρωπο δηλαδή που έχει στα χέρια του όλο το στράτευμα, που με μια διαταγή μπορεί να κάνει τα πάντα, όταν τα πάντα όμως. Και τον διώχνεις χωρίς την πληροφορία, είπα, αυτό δεν είναι αληθινή. Είπα αυτό. Χωρίς να είναι αληθινή. Είναι δυνατόν αυτό να μην φτάσει στα υψηλότερα κλιμάκια της πολιτικής ηγεσίας του κράτους? Όχι, του θα φτάσει το αποτέλεσμα. Θα φτάσει το αποτέλεσμα, αποτέλεσμα της διαδικασίας. Να μας το πείτε. Κανένα λοιπόν το αποτέλεσμα. Δύο χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι σταμάτησε η διαδικασία χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι το ουσιαστικό. Ναι. Θα επιτρέψετε λοιπόν. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα λόγια και μου λένε ότι δεν μπορεί, μου λέει τώρα εδώ βουλευτής είναι. Ναι. Δικό σας. Μου λέει πρέπει και εμείς να τα ξέρουμε αυτά. Ναι. Εγώ σας λέω λοιπόν, τα ζητήματα όμως, το ζήτημα της δημοκρατίας είναι το ουσιαστικό. Και πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να συζητήσουμε και να καταλάβουμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει το πραγματικό δίλημα των εκλογών, που είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Αυτό το βάζει εσείς όμως. Το βάζει πάντα ο λαός. Όχι, ο λαός, εκτός αν δεν διεκδικεί. Κοιτάξτε, αν δεν και διεκδικεί. Οι άλλοι ένα άλλο αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διεκδικεί να πάρει την διακυβέρνηση της χώρας, τότε δεν είναι το δίλημα αυτό. Αν το διεκδικεί, τότε ο λαός ψηφίζει. Θα έρθουμε σε αυτό το τα διλήμματα λοιπόν, αλλά μετά. Η περιγραφή όμως περί δημοκρατίας που έκανε ο κύριος Σκουρλέτης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και τουλάχιστον θα μου αφήσετε να πω ότι τη στιγμή που η χώρα μας κερδίζει 9 θέσεις στο διεθνή δίκτυο δημοκρατίας του Economist και είναι στην 26η θέση στον κόσμο, όταν 24 πρώτες χώρες είναι στην απόλυτη δημοκρατία και εμείς είμαστε 2 θέσεις πιο έξω από αυτήν την απόλυτη κατηγορία. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Και να σας πω κάτι, κύριε Θεοχάρη. Κύριε Σκουλέτη, παρακαλώ. Να σας πω κάτι όμως. Όταν εγώ ήμουν παράλληλο θύμα παρακολούθησης, εγώ τι πρέπει να πω? Εμείς λόγω της δουλειάς μας μιλάμε με 100 ανθρώπους την ημέρα. Εάν αυτά είναι φεύγολα, με συγχωρείτε, τότε υπάρχει θέμα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Το γνωρίσετε αυτό? Κοιτάξτε, κύριε. Όχι, κύριε Θεοχάρη, με συγχωρείτε. Πάει πολύ να ακούμε όμως ότι εγώ, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Το είπατε κι εσείς. Ναι. Και άλλες χώρες είχαν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά το ότι δεν έχει ξαναγίνει. Όταν αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί στο ΚΚΕ με αποδείξεις στην Επιτροπή Θεσμών και Ασφάλεια. Όταν καταπίπτουν. Μισό λεπτό, γιατί μου φωνάζουν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και θα επανέλθω σε εσάς για να ολοκληρώσετε και να πάμε στη συζήτηση ένα βήμα πιο πέρα. Γιατί υπάρχουν και κεντρικά ζητήματα. Δεν έχω ακούσει τίποτα τις τελευταίες μέρες ούτε για την παιδεία, ούτε για την υγεία. Με ούτε τίποτα δεν ακούω. Εσείς δεν φταίτε πουθενά, δηλαδή. Εμείς μόνο για αυτά προσπαθούμε να μιλήσουμε. Εσείς είστε όσοι, όσοι. Όχι, δεν είμαστε όσοι. Είπατε. Για την ακρίβεια, για τα προβλήματα του κόσμου. Για την ακρίβεια. Ναι, εμείς θέτουμε το θέμα της ακρίβειας. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, συνέχεια, ολοκληρώστε παρακαλώ αυτό που κάνατε ένα σχόλιο περί δημοκρατίας. Το σχόλιο με δημοκρατία είναι ότι η δημοκρατία σημαίνει να σέβεσαι και τον κοινοβουλευτισμό. Και όταν ο κοινοβουλευτισμός σου δίνει ένα ύψιστο εργαλείο, όπως είναι η πρόταση δυσπιστίας, που ουσιαστικά αναγκάζει την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει τη δεδηλωμένη. Να απολογηθεί ουσιαστικά στη Βουλή. Να επιβεβαιώσει τη δεδηλωμένη. Να ψηφίσουν οι βουλευτές. Συνεχίζουμε να έχουν εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, να σχηματίσει την κυβέρνηση και την επόμενη μέρα να απαξιώνει. Όχι στον Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση. Στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Να απαξιώσει την Βουλή με το να αρνείται να πηγαίνει στις ψηφοφορίες. Αυτό σημαίνει ότι Βουλή, δεν έχουμε. Όχι, θα είναι στη Βουλή. Θα είναι, θα αλλά μιλάνε. Στη Βουλή ναι. Δεν μας στέλνει ο ελληνικός λαός για να κάνουμε συζητήσεις. Α, τώρα, χτες, δεν είναι όμιλος προβληματισμού η Βουλή. Στη Βουλή η ψήφιση είναι σήμερα που έχει σημασία. Σήμερα 48 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν μια επερώτηση. Η συζήτηση είναι η δικαιολόγηση της ψήφου. Η ψήφος είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Όταν λοιπόν αρνείσαι τη διαδικασία της ψηφοφορίας, απαξίζεις τη Βουλή και έχει μια ευθεία συνέχεια
με όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που ζήσαμε από το 10-12 και μετά στο Σύνταγμα, ναι, περί της του καθίσματος του Σύνταγμα. Να ρωτήσω εσάς, κύριε, πρέπει να υπάρξει ένα μικρό σχολείο. Θα υπάρχει ό,τι θέλετε. Για να σας κάνω το ερώτημα. Για να μην μπερδεύτουμε. Ναι. Επειδή μίλησε ο κύριος Στοχάρης για κοινοβουλευτισμό και απαξίωση. Ξέρετε, είπε για τη μη παρουσίαση της ψηφοφορίας. Μέσα στην έννοια της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας είναι και ο έλεγχος που ασκεί το κοινοβούλιο απέναντι και στην ΕΕΠ. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι αυτή η οποία είναι επιφορτισμένη για αυτή να τη ασκεί αυτόν. Αυτό βάλαν φραγμό σε αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση. Μάλιστα. Έβαλε φραγμό. Επικαλούμενοι τους εθνικούς λόγους. Για τον κύριο έγινε Φλόρο. Έλεγχος, όμως τη... Για τον κύριο Φλόρο. Όχι, άλλο... δεν μάθαμε. Ποιοι είναι οι λόγοι. Άλλο λέω. Έγινε μεγάλη. Το είπατε εσείς πολύ καλά, με έχετε καλύψει με τα ερωτήματα που θέσατε πριν. Δεν θέλω να φάω τον λόγο. Όπως μέσα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μα τα ερωτήματα αυτά είναι αυτόματα. Είναι και τα αντίβαρα. Είναι και τα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στις όποιες εξουσίες, όπως είναι ανεξάρτητες αρχές. Η ΑΔΑΕ ακριβώς είναι επιφορτισμένη από το Σύνταγμα, από τον συντακτικό νομοθέτη, να κάνει αυτή να ασκεί αυτό τον έλεγχο. Δεν νομίζω ότι αυτό. Και αυτό το απαγορεύσαν. Ένα λεπτό. Αντιπή, ένα και λεπτό, κύριε, και αυτό, κύριε. Και αυτό το απαγορεύσαν. Ένα λεπτό. Τέλος. Μισό λεπτό. Εδώ. Πριν πάτε στο τέλος. Να πούμε και στο τέλος. Πριν πάτε στο τέλος. Γιατί έχετε αφήσει. Επ' αυτού. Ναι, μα δεν τελειώσατε. Όχι, όχι. Το προηγούμενο που είπατε, μέσα στις απαντήσεις σας, είπατε ότι είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που. Είπατε ότι δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Το απαγόρευσαν, είπατε συγκεκριμένα. Και σας θέτω το εξής ερώτημα. Αφού το θέμα αυτό συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής εκτενώς με την παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών και όλων των βουλευτών και όλων των κομμάτων, ναι, και των 300, συζητήθηκε μέσα στη Βουλή με την πρόταση μορφής που κάνατε. Βεβαίως. Γιατί αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Ότι επειδή δεν κάνετε την άλλη. Εγώ σας το φέρνω εδώ το θέμα. Άρα λοιπόν συζητήθηκε το θέμα. Δεν μπορεί να έχετε παράπονο ότι δεν συζητήθηκε. Υπήρξε πολιτική συζήτηση. Δεν απαντηθήκαν τα ερωτήματα. Το πολύ γνωστό, γιατί παρακολουθούσαν τον Φλόρο, γιατί παρακολουθούσαν τον Χατζηδάκη. Απάντησε. Δεν απάντησε. Όχι, δεν απάντησε. Η απάντηση που δόθηκε μπορεί να μην καλυπτεί, αλλά απάντησε. Επικαλεί σε εθνικούς λόγους. Ωραία λοιπόν. Ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία λειτουργεί για κλεισμένο των εθνικών, μπορεί να μας εξηγήσει. Μπορεί να εξηγήσει την ανεξάρτητη αρχή. Στην ΑΔΑΕ. Στην ΑΔΑΕ. Λοιπόν. Εκλήθηκε σαν κάτι τέτοιο. Αλλά σε σχέση με το θέμα τη μη συμμετοχή στι ψηφοφορίε. Γιατί καλά κάνατε την διαφοροποίηση. Προσέξτε να δείτε. Η αποχή. Είπα θα μετέχετε. Για τον κόσμο τα λέω. Θα μετέχετε στη διαδικασία τη συζήτηση. Θα διατυπώνετε άποψη και κρίση. Σωστά το λέω. Αλλά δεν θα ψηφίζετε. Αυτό καταλαβεί. Η αποχή λοιπόν είναι μια στάση που προβλέπεται ακόμη και από τον ίδιο, από την ψηφοφορία, τον κανονισμό. Και από εκεί και πέρα δεν έχει καταλάβει τίποτα η Νέα Δημοκρατία για το τι συνέβη στην Ελλάδα από το 10 ως το 15. Για την οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία. Πάλι επιτίθεται στον κόσμο, ο οποίος τι έκανε. Διεκδικούσε να μην χάνει τη δουλειά του. Δεν να έχει πρόσβαση εκεί στα φάρμακα. Δεν είμαστε εκεί. Ακούστε τι είπε πριν. Προσέξτε. Και χαρίζει, και χαρίζει τη λαϊκή, τη δικαιολογημένη λαϊκή αντανάκτηση στην Χρυσή Αυγή. Δηλαδή τι κάνει. Ξεπλένει τον χρυσαυγητισμό. Ποιο μίλησε για αυτό. Ξεπλένει τον χρυσαυγητισμό. Ο μόνο που έφερε την αντανάκτηση. Διότι δεν μπορεί να καταλάβει ότι βαθιές αντικοινωνικές πολιτικές που οδηγήσαν στην πτώση του φαύλου δικοματισμού που χρεοκόπησε αυτή τη χώρα. Γιατί δικοματισμό δεν έχουμε. Ήταν απόλυτα δικαιολογημένες. Συγγνώμη, δικοματισμό έχετε και τη θέση του Πασόκ έχετε πάρει εσείς. Να συγκρίνουμε, λέει, τα πεπραγμένα του κυβερνήσεώ μας. Βεβαίως. Να συγκρίνουμε τι παρέλαβε εκείνη, ναι, και τι παραλάβαμε εμείς. Θέλει να την κάνουμε μετά και αυτή τη σύγκριση. Είναι πολιτικά απελπισμένο. Είναι πολιτικά απελπισμένο και αφαίρεται τη Χρυσή Αυγή στη συζήτηση. Έχουμε άλλη. Μου είπατε θα κάνετε μια παρατήρηση για να περάσω στο ερώτημά μου. Βεβαίως. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Και αμέσως μετά θα ενσωματώσω και την απάντηση. Παρακαλώ, θέλετε να τα πείτε όλα, να τα πείτε. Εγώ δεν έχω χρόνο. Έχουμε χρόνο, βλέπω. Πάρα πολύ χρόνο. Εδώ τουλάχιστον αυτή την εκπομπή έχετε τη δυνατότητα να τα πείτε όλα. Είναι λόγο και είναι σπάνιο, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπε ο κύριος Πίρτζης, ο πρώην υπουργός, σε μια εκδήλωση που ήταν με τον, κύριο, με τον άλλο υπουργό, τον κύριο Πολάκη, είπε ότι θα θέλουμε δημοκρατία με το καλό ή με το άγριο. Εγώ σαν πολίτης και στην ηλικία που είμαι και αυτά που έχω ζήσει στα νεανικά μου χρόνια και αργότερα, αυτό με το άγριο δεν μ' άρεσε.
Το άγριο, δεν ξέρω, είναι στην κουλτούρα της αριστεράς. Ήταν αυτό η αριστερά που ξέραμε νεότερη ή αργότερα. Το άγριο, τι πάει να πει άγριο δηλαδή. Εσείς δεν το έχετε πει ποτέ, βέβαια, εσείς ο ίδιος. Έχετε τα επιχειρηματά σας, εκφράσατε προηγουμένως τις ενστάσεις σας για το πώς λειτουργεί σήμερα το σύστημα. Αυτό το καταλαβαίνει και ο κύριος Στοχάρης και εγώ και μπορεί να σε απαντήσει. Αλλά με το άγριο δημοκρατία είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Δεν υπάρχει με το άγριο δημοκρατία. Με το άγριο υπάρχουν άλλα πράγματα, τα οποία δεν θέλω να κατονομάσω. Θα ήθελα λοιπόν από εσάς να ακούσω ψύχρεμα, αν συμφωνείτε με αυτή τη λογική, ας πούμε. Το κατάλαβα, το δεύτερο. Παρακαλώ. Προς το παρόν, ευθέως θέλω απάντηση. Προς το παρόν, η μοναδική αγριότητα εις βάρος της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας είναι όλα αυτά που είπαμε πριν που ζούμε. Τώρα μου απαντάτε. Δηλαδή η εκτροπή. Δεν μου απαντάτε. Η εκτροπή. Δεν μου απαντάτε. Η εκτροπή. Δεν μου απαντάτε. Αυτό το άγριο εκτροπή. Που είπε ο κύριος Σπίρτης σας καλύπτει. Προς το παρόν είναι όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία μείναν αναπάντητα και από τον κύριο Θοχάρη και εκθέσατε εσείς πριν από λίγο. Ναι, αυτές είναι άγριες καταστάσεις. Εντός ή εκτός. Εγώ ρώτησα κάτι άλλο όμως. Εκτός ή εντός. Γι' αυτό απαντήσατε νωρίτερα. Τώρα απαντήστε μου αυτό το δημοκρατία με το καλό ή με το άγριο. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα κύριε Υπουργέ, αλλά με το άγριο. Όλη δημοκρατία αυτή είναι αυτή. Δεν το κατάλαβα το ερώτημά σας, αλλά. Μου ξεφεύγετε. Τα διαρκή ερωτήματα. Μου ξεφεύγετε. Με ξεφεύγετε, μου πάτε αλλού. Δεν ξεφεύγω καθόλου. Νομίζω ότι σας παρουσίασα με απόλυτη ευθύτητα τι σημαίνει για μας κράτος δικαίου το και κατάλαβα, δημοκρατική το λειτουργία κατάλαβα, των θεσμών. Ναι. Αυτό υπερασπιζόμαστε. Αυτά θέλουμε να αποκαταστήσουμε και δεν το λέμε μόνο εμείς. 16 συνταγματολόγοι. Και πολλοί από αυτούς, ξέρετε, ήταν εγγεγραμμένοι σε αυτό το τόξο των δυνάμεων, το αντισύριζα που λέγανε τα προηγούμενα χρόνια. Και τι σημασία έχει η ιδεολογία. Άρα θέλω να πω. Το Σύνταγμα είναι άρα Σύνταγμα. Θέλω να πω, δεν υπάρχει. Ακριβώς. Σύνταγμα είναι Σύνταγμα. Τα θέματα έχει λοιπόν, καμία σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Το Σύνταγμα λοιπόν. Είναι το Σύνταγμα. Άρα, για όλους άρα μας, λοιπόν, είναι, άρα, λοιπόν θέλω αυτό. Να πω ότι τα θέματα τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Δεν μου απαντάτε. Είναι μείζωνα ζητήματα. Με ξεπερνάτε. Είναι μείζωνα ζητήματα. Με ξεπερνάτε. Εμείς λοιπόν δεν πειράζει. Πειράζει. Άμα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν σας ξεπερνάω, καλό είναι. Όχι, δεν είναι καλό. Γιατί δεν το μου θέμα απαντάτε. Είναι να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση της εκτροπής. Να την ξεπεράσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να την ξεπεράσουμε. Και αυτό είναι η κοινή προσπάθεια όλων μας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και φύγατε και εγώ θέλω να μου πείτε αν πράγματι αυτό που είπε ο κύριος Σπίρτζης εκπροσωπεί και την νομίζω δικιά σας. Έχω απαντήσει. Όχι, δεν μου έχετε απαντήσει. Νομίζω σας έχω απαντήσει. Μου είπατε ότι για το ακριβές περιεχόμενο. Όχι, όχι, όχι. Εάν πιάσουμε τώρα να κάνουμε. Εσείς μιλήσατε μια για τη Νέα Δημοκρατία. Με το έτσι. Τι, για παράδειγμα, έτσι. Έχει πει ο φίλτατος κύριος Γεωργιάδης προχθές στη Βουλή. Να τα πούμε, τι έχω κανένα πρόβλημα. Να αρχίσουμε εγώ. Να μιλάμε για Ράταν Πλάν και για όχι, τέτοια. Όχι, δεν γιατί συμφωνώ. Αυτό τι σχέση έχει με αυτό λοιπόν, που είπε ο κύριος αυτού του είδους. Εξηγείται όμως ο κύριος Σπίρτζης. Δεν είναι εκτός γραμμής ο κύριος Σπίρτζης. Αυτού του είδους. Τη λογική δεν τη συμφωνεί. Την αντιπαράθεση που προσπαθεί να πιαστεί από διάφορες φρασούλες και να τις ερμηνεύσει όπως θέλει. Να σας πω κάτι άλλο. Δεν την αποδέχομαι. Να σας πω κάτι άλλο. Θέλουμε να μείνουμε στο πεδίο. Να σας πω κάτι άλλο. Της αντιπαράθεσης στη βάση επιχειρημάτων. Για τον κύριο Σπίρτη σας ρωτάω και μου λέτε κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα τα πολιτικά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί. Δεν είναι πολιτικό ερώτημα το ότι θα επιβάλλω δημοκρατία με το καλό ή με το άγριο. Τι ερώτημα είναι αυτό δηλαδή. Σας είπα και τώρα. Αν παίζουμε τέννη στο κινητό σα, την αγριότητα μέχρι τώρα την ζούμε από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Πολλαπλή αγριότητα. Αυτό που είπε συμφωνείτε. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Δεν απαντάτε. Περιμένετε εσείς. Θα έρθει η σειρά σας. Μην σας αρέσει. Όχι, αλλά να εξηγήσουμε. Όχι, θα το εξηγήσετε κι εσείς γιατί έχετε κάνει κι εσείς. Μην νομίζετε ότι είσαστε περιστερές. Μην ανησυχείτε. Αυτά που έχουμε κάνει. Τα υπερασπιζόμαστε. Για τον κύριο Σπίρτζη δεν θέλετε να απαντήσετε, το αντιλαμβάνουμε. Πάω όμως. Σε ένα άλλο, βγήκε προχθές στην τηλεόραση η κυρία Άννα Καραμαλή με τον κύριο Βαρεμένο. Η κυρία Καραμαλή έκανε φάουλ, σας λέω εγώ. Θα το δεχτώ για τη συζήτηση που δείχνει τη φωτογραφία. Εγώ δεν θα το. Συγγνώμη, οι άνθρωποι μεταξύ τους ανταλλάξανε διευκρινήσεις και νομίζω ότι έληξε. Έληξε. Δηλαδή, για μένα τον πολίτη δεν έληξε. Να βλέπω να σκύβει τα χαρτιά, η άλλη να δείχνει τη φωτογραφία. Για σταθείτε, και για τους δύο έχω να πω. Ο κύριος Βαρεμένος μίλησε αυτό και είπε ότι ήταν μια άστοχη. Ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Τότε αφού μιλήσατε για τα λέτε, τι σας είπε. Γιατί σας αρέσει αυτή η εικόνα.
Τι σας είπε ο κύριος Βαρέμπης? Δηλαδή, άμα σας έχω δύο χαστούκια τώρα και πώς, συγγνώμη κύριε Σκουβλέτη, είμαστε εντάξει. Έχουμε εδώ πέρα μία εκπομπή που ξεκίνησε, τι ώρα ξεκινήσαμε, 10 παρατέταρτο. Ναι. Και θα τελειώσει στις 11. Ναι. Ο και κόσμος και λοιπόν 5. Θέλει να ακούσει ναι. για αυτά τα οποία κάτι πήγε να πει πριν ο κύριος Στοχάρης, για την ακρίβεια, για την παιδεία κτλ. Εγώ το είπα. Και εσείς τώρα μου λέτε τι έγινε σε ένα στούντιο το οποίο το σχολιάσαν οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Μα μιλάμε για τη δημοκρατία, σας λέω για το Σπίρτζι και δεν μου απαντάτε. Σας έχω απαντήσει τώρα... και για το Σπίρτζι. Δεν μου έχετε απαντήσει. Σε έχω απαντήσει και για το Σπίρτζι και για την δημοκρατία. Όχι, για τη δημοκρατία τύπου, απαντήσατε, βέβαια. Τύπου Μητσοτάκη των παρακολουθήσεων. Απαντήσατε γι' αυτό. Απαντήσατε. Τύπου Μητσοτάκη των παρακολουθήσεων. Τη βαρβαρότητα απέναντι στην νεολαία, του αυταρχισμού. Για όλα αυτά δημοκρατία. Ένα λεπτό. Για την απαγόρευση όχι. μέσω του νόμου Χατζηδάκη των απεργιών και των διαδηλώσεων. Όλα αυτά είναι δημοκρατία. Δεν σα είπα ότι δεν απαντήσατε για θέμα τη ενεργειακή φυλακή που λέγατε αλλιώ δεν κερδίζουμε. Δημοκρατία είναι αυτά που συμβαίνουν τώρα μας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τώρα. Τον κύριο Θεοδωρικάκο καλά. να έχει ως διευθυντή του τον άνθρωπο που εμπλέκεται στην Greek Mafia και να μην δίνει απαντήσεις. Το να κάνετε παράνομες λοιπόν, παρακολουθήσεις και αυτά λοιπόν πέφτει, θα τα πούμε, δίκη, θα τα πούμε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ουσιαστικά. Και όχι τα χαρτάκια. Ελευθέρως. Έτσι λοιπόν είναι. Έχουμε δημοκρατία. Και αυτά αναπάντητα ερωτήματα. Μήπως εσείς θέλετε να απαντήσετε εκ μέρους του κυρίου Θεοδωρικάκου. Ότι τα λέει όλα αυτά είναι απόλυτη ότι υπάρχει δημοκρατία. Αλλά η άγρια δημοκρατία κύριε Χατζή. Όχι, απαντήστε μου σε αυτό. Εγώ δεν έχω... Θέλω να μου απαντήσετε το εκ μέρους του κυρίου Θεοδωρικάκου. Δεν τολμήσατε να καταδικάσετε γνώριζε, ούτε το άγρια δημοκρατία του Σπίρτζη. Εάν δεν θα γνώριζε μου πείτε, θα πω εγώ. Ότι από το 18 η ΕΕΠ του είχε μεταβιβάσει συγκεκριμένα στοιχεία για 70 παρακολουθήσεων για την λεγόμενη Greek Mafia. Εάν τους γνωρίζατε από το 18, γιατί τους παραδώσατε... Στο, γιατί το 19, έπαιξε... γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν ακόμα στο σώμα αφού τους γνωρίζατε από το 18. Κάνετε. Γιατί έπεσαν στην δικαιοσύνη. Γιατί έπεσαν ως παράνομες οι παρακολουθήσεις που έκανε και τι κάνει ο υπουργός, που την είχατε κάνει φίλο δευτερό επί Ρουμπάτη. Δίνει, αφήστε να έκανε, ακούσει. Θέλω να ακούσει ο κόσμος τι κάνατε. Θέλω να ακούσει ο κόσμος. Θα το πω αυτό. Και τολμάτε και κουνάτε το δάκτυλο. Θα του δώσετε χρόνο να απαντήσει. Θα το πω. Ένα λεπτό, θα το πείτε. Θα τον αφήσετε να απαντήσει. Παρακαλώ. Όχι, ερωτήματα. Δεν τον εγώ μίλαγα. Δεν τον διέκοψα. Ναι, αλλά. Τελευταία ατάκα. Λοιπόν, του πηγαίνει μια παρακολούθηση που γίνεται επί των εμερών του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά όλα τα κυκλώματα τη διαφθορά. Ναι. Προστασία, ναρκωτικά, ναι, νύχτα, ναι. εμπόριο, δεν ξέρω τι άλλο. Ναι. Και πηγαίνουν και αναθέτουν την αποκρυπτογράφηση, το να μπουν. Αυτά, να απομαγνητοποιηθούν αυτά τα στοιχεία στο εσωτερικό υποθέσεων. Τα οποία τα κάνει με τον χειρότερο τρόπο και όταν φτάνουν στα δικαστήρια, λέει δεν υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό. Και βγαίνει τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος, μετά από πόσο καιρό είναι στη θέση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και λέει δεν γνώριζα. Δεν έχει ευθύνη. Δεν είναι αντικειμενική ευθύνη ο υπουργός να μην γνωρίζει τι γίνεται με τα κυκλώματα της διαφθοράς. Το διάπατε, το διατυπώσατε. Κύριε Θεοχάρη, θέτει ένα άλλο θέμα ο κύριος Κουλέτης, αρνούμενος να μου απαντήσει για τον κύριο Σπίρτζη. Παρακαλώ. Εγώ νομίζω ότι απάντησα. Όχι, δεν μου απάντησα. Απάντησα επί του περιεχομένου πάρα πολύ ιδιαίτερα. Από εκεί και έπειτα. Εάν συμφωνείτε με τη φράση άγρια δημοκρατία, αυτό δεν μου το είπατε. Δεν μου το απαντήσατε. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Αν συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κ. Σας είπα για συνθήκες άγριας δημοκρατίας που ζούμε με τη νέα δημοκρατία. Η σιωπή. Νομικά κύριε Χατζή, η σιωπή. Σημαίνει συνένεση. Μίλησα απολύτως επί του περιεχομένου. Εγώ θέλω να πείτε αυτό που είπε ο κ. Σπίλης. Συμφωνείτε. Εγώ λοιπόν. Δεν συμφωνείτε. Εγώ λοιπόν. Προφανώς. Αφού δεν το καταφέρετε μισή ώρα, θα το καταφέρετε τώρα να το καταφέρω. Δεν θα απαντήσω. Δεν φεύγω από εδώ. Δεν θα απαντήσω. Λοιπόν, να απαντήσει αυτά που είπατε για τον κ. Θεοδωρικάκο. Κοιτάξτε, ακούγοντας τον. Τον κύριο Σκουλέτη. Ναι, θα τα πούμε όλα. Ξέρετε ότι εγώ δεν αποφεύγω τις απαντήσεις. Όχι, βέβαια. Ακούγοντας τον κύριο Σκουλέτη, βλέπουμε ποια είναι η έννοια της δημοκρατίας όπως την κατανοεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτή η άγρια δημοκρατία, η δημοκρατία με το ζόρι, δηλαδή η επιβαλλόμενη δημοκρατία. Σύμφωνα με το ζόρι. Με το είναι λάθος η φράση. Λάθος, αλλά είναι, δεν είναι απλώς λάθος. Δείχνει ένα ολόκληρο πολιτικό πολιτισμό. Τι να κάνουμε. Δεν είναι εκτός γραμμής ο κύριος Σπίρτζης. Όταν ο Πολάκης έλεγε πριν τις προηγούμενες εκλογές του 19, αν δεν βάλουμε κανέναν μέσα θα πέσει. Όταν
στη συνέντευξη η κυρία Μπαζιάνα μιλάει για τους αρμούς της εξουσίας που πρέπει να ελέγξουμε. Είναι αυτό που κάνετε εσείς τώρα με την ΑΔΑΕ. Είναι αυτό που κάνετε εσείς. Ήταν πολύ πετυχημένη αυτή. Την ΑΔΑΕ που δεν πρέπει. Ήταν πολύ πετυχημένη αυτή η αναφορά. Όχι, δεν είναι. Μιλάω για το πολιτικό σκέλος. Δεν βλέπω. Είναι πολιτικό σκέλος. Αρμή της εξουσίας. Είναι ο χρηματισμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτή είναι η αρμή. Αυτή είναι η αρμή. Όταν προσπαθεί. Κύριε Χατζέ, γι' αυτό σας κατηγορώ. Ναι, ναι, είστε ακριβώς. Για σας λέω. Κύριε Χατζή, θα σας πω. Μα κάνε να ήταν ο Πέτσος, να δούμε τη λίστα. Μα δεν το είναι. Κύριε Χατζή, απλά τα πράγματα. Είχε μια σύσκεψη για την κακοκαιρία. Κύριε Χατζή, είναι απλά τα πράγματα. Από την προηγούμενη ΔΕΘ, πριν από 2 χρόνια, ο κύριος Τσίπρας έχει προαναγγείλει την κατάρρευση τη δημοσκοπική της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Μητσοτάκης όπου να είναι δραπετεύει. Όταν δεν του βγήκε αυτό, εφήβρε το δημιούργημα ότι πληρώνουμε τις δημοσκοπήσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να δημιουργούν μια παράλληλη πραγματικότητα. Μας έλεγαν όλο για το πρωί. Εικονική πραγματικότητα. Εικονική και παράλληλη με την αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, όταν ήταν στην εξουσία, έλεγαν ότι πρέπει να ελέγξουν τους αρμούς, να κάνουν ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, παράλληλες ανεξάρτητες αρχές, παράλληλο το ένα, παράλληλο το άλλο, γιατί αλλιώς η αριστερά δεν θα έρθει να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Και τώρα μας κατηγορούν ότι κάνουμε ακριβώς εμείς το ίδιο. Και τέλος. Βλέπουμε, και τέλος βλέπουμε τη δημοκρατία και βλέπουμε, βλέπουμε λοιπόν την απαξίωση της Βουλής, την απαξίωση της Βουλής και τη δημοκρατία με το στανιό, η οποία θα είναι μια δημοκρατία στην οποία όχι δεν είναι και απαραίτητο. Με το άγριο. Είναι με το άγριο. Με το άγριο το ίδιο πράγμα είναι. Είμαι το καλό, είμαι το άγριο. Δηλαδή θα πέσει και λίγο ξύλο μέχρι να καταλάβει ότι ζει σε δημοκρατία. Το λέτε αυτό στην αριστερά σε αυτόν τον τόπο. Όχι. Το λέτε διπλά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Διπλά δεν πρέπει να προσέχετε το λέτε στην αριστερά σε αυτόν τον τόπο. Το λέτε σε αυτού που ξυλοκόπησαν του φοιτητέ, το απειθήτα, επειδή ακούγαν μουσική. Επειδή στη Νέα Σμύρνη την εποχή τη πανδημία μπήκαν οι φοιτάδε και κυνηγάγαν τα παιδιά. Τα θυμόσαστε αυτά. Το λέτε. Όχι, όχι, σε εσά απευθύνομαι. Το λέτε αυτό το πράγμα. Μία φράση την οποία την πέταξε ο άλλο σε μία ισοκομματική συζήτηση και το έχετε κάνει σημαία αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω κάνει σημαία τίποτα. Όχι, αυτό ξέρετε. Εμένα με πείραξε γιατί το λέει άνθρωπος που είναι στην αριστερά. Αυτό με πείραξε λοιπόν. Σας απαντώ, αφού μου μιλάτε, έτσι θα μιλήσω κι εγώ. Δεν ήταν αυτό αριστερά που ξέρω εγώ. Πώς θα γίνει τώρα. Δεν ήταν κύριε Σκουρνέτη. Εγώ μιλάω όχι μόνο για την προέλευση τη αριστερά, όχι για την διαδρομή τη αριστερά που έχει υποστεί τη βία στο πεζί. Έχει υποστεί τη βία στο πεζί. Πώς τολμάει και τώρα. Πώς τολμάει και το λέει. Πώς τολμάει και το λέει. Βία ξέρετε ποιοι είναι. Εγώ δεν ξέρω. Βία ξέρετε ποιοι είναι. Εγώ δεν ξέρω. Οι καλλιτέχνες που του δίνανε προχθέ στην Πυραιό και στην Αγίου Κωνσταντίνου. Οι οποίοι διεκδικούν οι άνθρωποι να μην του θεωρούν απόφοιτου ηλικίου μετά από τόσα χρόνια με ένα προεδρικό διάταγμα. Όχι, αυτό όχι, είναι βία. Δεν είναι αυτό. Αυτό. Δεν είναι βία αυτό. Όχι, δεν είναι βία αυτό. Είναι αυτό. Ρωτήστε του καλλιτέχνε αυτή τη στιγμή, του μουσικού, του χορευτέ. Ρωτήστε δεν άλλαξε τίποτα με το όχι. Είπα. Μα και εσεί λέτε άλλο αυτό. Όχι. Που λέω. Αφήστε λοιπόν ο καθένα να εκφραστεί με τον τρόπο που το όχι. καταλαβαίνει. Σα είπα για τον κύριο Σπίτζη. Αυτή λοιπόν είναι η βία. Και για την κουβέντα που είπε. Αυτή είναι η βία. Εμένα αυτή η κουβέντα πώ θα γίνει τώρα. Εγώ σα είπα. Σας εξέφρασα τις θέσεις του χώρου μας. Σας είπα ότι εγώ δεν θα την χρησιμοποιούσα αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι αποπροσανατολίζει. Ποιο είναι το μείζον λοιπόν. Το ξέρω. Αλλά τόση ώρα μιλάμε για πραγματικές καταστάσεις βίας και γι' αυτά ο κύριος Στοχάρης δεν έχει να πει τίποτα. Δεν έχει να πει τίποτα. Δεν είναι για τον αφήνω. Οι πραγματικές καταστάσεις βίας είναι ότι η κυβέρνηση έρχεται να στηρίξει. Γιατί μιλήσατε για την ενέργεια. Ήρθε και στήριξε τα νοικοκυριά η κυβέρνηση με χρήματα. Πήρε τα χρήματα στους παραγωγούς ενέργειας. Όχι, γιατί είπατε ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Είπαμε. Τι λέτε τώρα που τα ΜΑΤ είχαν μόνιμα κατασκηνώσει, που είχατε κλείσει. Την Ηρώδου του Αττικού και δεν περνούσε αυτοκίνητο. Επί 4 χρόνια καλά. Η Ηρώδου του Αττικού επί Μητσοτάκη είναι ανοιχτή. Επί Τσίπρα ήταν κλειστή. Ναι, καλά, καλά. Δεν μπορούσαν να περάσουν ούτε οι κάτοικοι να βάλουν το αυτοκίνητό τους. Και μιλάτε. Μπορείτε να ολοκληρώσετε στο προηγούμενο. Εδώ ζούσαμε. Εξάλλου είμαστε μικρή χώρα. Ξέρουμε τι συνέβαινε. Λοιπόν, μίλησε για την ποιότητα της δημοκρατίας σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πήρε τους λογαριασμούς ρεύματος που άλλες χώρες άφησαν τον κόσμο στο έλεος του Θεού και είπαν ό,τι γίνει ας γίνει και πήρε τα χρήματα των παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος και τα έδωσε και τα έκανε επιδότηση στο λογαριασμό των πολιτών. Και γι' αυτό έχουμε έρθει σε ισορροπία γιατί πράγματι αναγνωρίζουμε ότι οι οικογενειακοί προγραμματισμοί
δεν φτάνουν και πρέπει να στηριχθούν. Λοιπόν, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει μια καμπάνια που είναι η πανδημία Μητσοτάκη, η ακρίβεια του Μητσοτάκη, ο πληθωρισμός του Μητσοτάκη, ο πόλεμος στην Ουκρανία του Μητσοτάκη, όλα τα προβλήματα του κόσμου τα έχει προκαλέσει ο Μητσοτάκης και από πάνω δεν μπορεί και να τα αντιμετωπίσει. Και αυτό ως αφήγημα, ο μύθος που είπατε προηγουμένως, δεν μπορεί να χτιστεί και δεν το δέχεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Ο μέσος Έλληνας πολίτης λέει, ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι μπορεί, υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια και πρέπει να κάνει και παραπάνω. Ναι, δεν του φτάνουν αυτά που κάνουν. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα το πω. Βεβαίως, γιατί περπατάω στον νότιο τομέα, πηγαίνω στις λαϊκές, πηγαίνω στα εμπορικά μαγαζιά, βλέπω τους ανθρώπους στον δρόμο, με σταματάνε και μου λένε: κάντε κάτι ακόμα. Δεν φτάνουν. Χρειαζόμαστε οι συνταξιούχοι, κάτι με την προσωπική διαφορά. Οι μικροεπαγγελματίες, ανεβαίνουν τώρα τα επιτόκια των δανείων. Βεβαίως, είναι πολλά τα προβλήματα. Αλλά αναγνωρίζουν ότι νοιαζόμαστε. Αναγνωρίζουν ότι δεν τους κοροϊδεύουμε. Αναγνωρίζουν ότι όταν τους λέμε δεν υπάρχει περιθώριο, δεν το κάνουμε επειδή δεν θέλουμε να μοιράσουμε χρήματα. Αλλά δεν θα δανειστούμε για να δώσουμε λεφτά που δεν έχει η ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το τελικό ρεζουμέ. Αντί γι' αυτό, έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη χιδιότητά του να μας κατηγορήσει μέχρι και παιδεραστές. Μέχρι και αυτό ακούσαμε στη Βουλή. Ότι εμείς φταίμε για αυτά τα φαινόμενα. Τι άλλο τα κατάπτυστα. Ναι, και αυτό ακούσαμε. Κρατήστε λίγο τη σοβαρότητα. Εμείς τώρα με την προσωπική μου πλευρά. Κρατήστε λίγο τη σοβαρότητά σας. Στην ψήφο να παρακαλάτε με 2,5 μέρες. Μην ευθερίζετε τη συζήτηση. Μας κατηγορούσαν ότι μας εκβιάζει. Μας εκβιάζει τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός για να το ψηφίσουμε. Σοβαρευτείτε, αυτό μας έλεγαν οι βουλευτές σας. Ήσασταν μπροστά και το ξέρετε πολύ καλά. Ξέρετε αυτά που σας λέω. Αν θέλετε σοβαρευτείτε, πέστε ότι σας ξέφυγε το προηγούμενο τώρα. Και παρακαλούσαν για μια αποστασία. Δεν μας ξέφυγε. Δεν μας ξέφυγε γιατί είναι πραγματικότητα. Αυτά ζούσαν. Αυτά ζούσαν. Αυτά που είπε παιδεραστές και οτιδήποτε. Αυτά ζούσαν. Τα ζήσαμε στη Βουλή. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Πού θα φτάσετε. Συγγνώμη. Πού θα φτάσετε. Εσείς δεν κάποιο πρόνοιμα. Τόσο πολύ θα ευτελίσετε την κατάσταση. Και εσείς δεν κάποιο πρόνοιμα. Εγώ σας μίλησα επί του συγκεκριμένου πεδίου των προβλημάτων του κόσμου. Προσωπικά. Όχι, εδώ πέρα είμαι, εδώ πέρα είναι ο Θεοχάρης και ο Σκουρλέτης. Όχι, δεν λέω για εσάς. Άρα μιλάω στο Θεοχάρη. Και απαιτώ λοιπόν σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν θέλω όμως επιχειρήματα φτηνού διαδικτύου. Όχι, δεν είναι κανένα διαδικτύο. Δεν τα θέλω. Γιατί εγώ τα άκουσα με τα μάτια. Όταν τρεις μέρες ανέβαιναν οι βουλευτές και έλεγαν μα τόσο πολύ σας εκβία, τόσο πολύ σας κρατάει, σας παρακολουθεί όλους τους βουλευτές του ο Μητσοτάκης και γι' αυτό το στηρίζετε. Επί 2,5 μέρες αυτό ακούγαμε στην ψήφο. Δεν είναι πολιτική ευθύνη, την αναλάβατε. Δεν είναι πολιτική ευθύνη. Πολιτική ευθύνη, την αναλάβατε. Μας λέγατε ότι μας εκβιάζει ως πρελούδιο του εκβιασμού της κυρίας Τσαπανίδου. Η κυρία Τσαπανίδου εκβιάζει τον Ανδρουλάκη ότι αν συνεργαστεί. Να πούμε τώρα για το ρεύμα. Αν συνεργαστεί, τότε θα είναι εκβιαζόμενος. Αυτό το ακούγαμε όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για 2,5 μέρες. Ένα ερώτημα θα πω για το ρεύμα. Ένα πράγμα. Θα το πω ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Χατζή, για να συμφωνήσουμε. Δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχουμε δημοκρατία, γιατί δεν έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε για αξιωματική δεν υπάρχει. Κύριε Θεοχάρη, κύριε Σκουρλέτη, διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είχαμε ησυχία στο διάλειμμα, αλλά θέλω να επανέλθω στον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Όχι, πρέπει να πω κάτι για τον Γκρέλ. Εκεί σταματήσαμε. Μα μιλάτε, έχω κρατά ώρα. Πόση ώρα έχετε μιλήσει και πόσο... αμέσως μετά να πείτε. Θα πείτε για τους λογαριασμούς ό,τι θέλετε. Αλλά ένα λεπτό. Σας έβαλε ορισμένα ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό σας έβαλε. Και μου απαντήσατε και εσείς κάνετε το ίδιο ότι για το τι δώσαμε, τι σας είπαν στο νότιο τομέα δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει εάν αυτή τη στιγμή ελέγχεστε από την αξιωματική αντιπολίτευση και πρέπει να δώσετε απαντήσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και απάντησα. Σας είπε αναλυτικά. Για τον κύριο Θοδωρικάκο, δεν απαντήσατε. Για την Greek Mafia, δεν είπατε τίποτα απολύτως. Δεν είπατε για όλα αυτά που έχουν συμβεί σε αυτό το χώρο του προστασίας του πολίτη, που νομίζω οφείλεται να μας δώσετε μια απάντηση. Γιατί αφού το θέτει ο κύριος Σκουλίτης, δεν μπορεί να το πάμε αδιάβαστο. Να πω για την Greek Mafia. Το ζήτημα αυτό είναι ένα διαχρονικό ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο έχει βαθιές ρίζες δυστυχώς στην ελληνική αστυνομία και ένα ζήτημα που επιτέλους πρέπει να ανοίξει και να λυθεί. Δεν λύνεται ποτέ πλήρως, γιατί δεν έχει λυθεί σε καμία χώρα του κόσμου, γι' αυτό και οι εσωτερικές υποθέσεις έχουν ξεκινήσει από τις αστυνομίες, ακριβώς γιατί παγκοσμίως το ζήτημα των σχέσεων του εγκλήματος με την αστυνομία είναι ένα προβληματικό ζήτημα. Αυτό όμως σημαίνει ότι
πρέπει να δείξουμε ακόμα γρηγορότερα τα αντανακλαστικά. Ίσως να μην δείξαμε τόσο γρήγορα τα αντανακλαστικά όσο έπρεπε. Πρέπει τώρα όμως να δείξουμε και γι' αυτό αμέσως ο Υπουργός έστειλε όλα τα στοιχεία και στην Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων και στον Εισαγγελέα με στόχο να αναλύσουν. Δεν τα έστειλε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έστειλε όλα τα δεδομένα των δημοσιευμάτων, ό,τι στοιχεία υπάρχουν, έδωσε εντολή να κινηθούν τάχιστα οι διαδικασίες στις εσωτερικές υποθέσεις. Αφού δημοσιοποιήθηκαν. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ένα θέμα πριν δημοσιοποιηθεί, εγώ δεν το ήξερα. Είδα όμως γρήγορα τα ανακλαστικά την στιγμή που έγινε η δημοσίευση. Άρα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και το Υπουργείο και η ελληνική αστυνομία, ώστε να αυτοπροστατευτούν από τέτοιου είδους φαινόμενο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι, και πάω επειδή η συζήτηση αυτή συνδέεται με ένα άλλο θέμα που με έχει προβληματίσει τουλάχιστον εμένα σαν δημοσιογράφο και θα μου το επιτρέψετε να το ρωτήσω και στους δύο. Είναι διαφορετικό το ερώτημα, θα το διατυπώσω. Πρώτο σε εσάς, αυτό με την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Τώρα, επειδή είχατε κάνει και μία δήλωση ότι καλά κάνατε και κλείσατε κάποια τμήματα των πανεπιστημίων εκεί, γιατί δεν έχουμε τεχνίτες στη χώρα και τέτοια. Αυτό με την πανεπιστημιακή αστυνομία, τι είναι αυτό? Δηλαδή, όταν βλέπω την πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία φυλάει η άλλη αστυνομία απ' έξω, εμένα μου δημιουργεί ένα προβληματισμό και βλέπω στελέχη σας να επιμένουν, όχι, θα εφαρμοστεί. Τι να εφαρμοστεί, δηλαδή, γιατί δεν έχουμε κανονική αστυνομία? Χρειαζόμαστε ειδική αστυνομία για τα πανεπιστήμια, γιατί η αστυνομία και αυτή για να παρέμβει πρέπει να το πει ο πρίτανης. Και η άλλη αστυνομία για να παρέμβει, αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα εννοείται, γιατί εκεί δεν νομίζω διαφωνεί κανείς, πρέπει πάλι ο πρίτανης. Αυτό το ειδική αστυνομία πανεπιστημιακή, τι σχέδιο είναι δηλαδή? Κοιτάξτε, παντού στον κόσμο. Πώς το δικαιολογείτε? Παντού στον κόσμο τα πανεπιστήμια έχουν προστασία. Και εδώ έχουν. Και είναι χώρος που είναι ελεγχόμενης πρόσβασης και είναι χώρος. Όχι, και εδώ έχουν. Και μακάρι να βάλετε κάρτες, να μπαίνει ο φοιτητής, όπως είναι στην Αγγλία, όπως είναι στις ΗΠΑ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Για την αστυνομία ρωτάω. Εγώ θα πω το εξής. Η αστυνομία, κατά την άποψή μου, πρέπει ακόμα να γίνουν αρκετά ώστε να εμπεδοθεί η παρουσία της και να βρει και το modus operandi. Να βρει το modus operandi ώστε να δώσει την καλύτερη λύση. Όμως, ακόμα και τώρα, ναι, που εγώ σας λέω δεν έχει φτάσει στο τελικό στάδιο λειτουργίας της να έχει εμπεδοθεί ο τρόπος λειτουργίας σωστά. Ακόμα όμως και τώρα έχουμε αποτελέσματα. Δεν έχουμε τα άβατα που είχαμε. Δεν έχουμε. Πηγαίνετε στην Πατησίων έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Βλέπετε την ίδια κατάσταση που βλέπατε πριν από 4 και 5 χρόνια. Γιατί είναι το σε ίδιο καμία με περίπτωση. Την αστυνομία οφείλεται σε αυτό? Βεβαίως. Οφείλεται στο γεγονός ότι πήραμε κάναμε συγκεκριμένες ενέργειες, καταλήψεις που υπήρχαν διάφορα τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτά οφείλονται στην αστυνομία γενικότερα, δεν οφείλονται στην αστυνομία. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι εκ του αποτελέσματος η πολιτική μας ήταν για να μην υπάρχει άβατο και ανομία στα πανεπιστήμια. Αυτή σε γενικές γραμμές έχει πετύχει. Η πανεπιστημιακή αστυνομία θέλει ακόμα το χρόνο της για να εμπεδοθεί και να αρχίσει να λειτουργεί όπως πρέπει. Και πάντοτε με γνώμονα ισορροπία. Αφού έχουμε αστυνομία και κάνει τη δουλειά, τι θέλετε την έξτρα? Αυτό δεν καταλάβει. Γιατί σε όλο τον κόσμο, η αστυνομία, οι αστυνόμες των πανεπιστημίων δεν γίνεται με τη γενική λογική του. Όχι, αλλά για να μπεις, ας πούμε, στο London School of Economics, για να μπεις μέσα πρέπει να έχεις κάρτα. Πρέπει να έχεις κάρτα για να μπεις μέσα, γιατί κάτι είσαι που θα μπεις μέσα. Δεν μπαίνει ο πάσα ένας. Και έχουν ιδιωτικούς αστυνομικούς που αν χρειαστεί κάλουν την αστυνομία. Το πανεπιστήμιο μπορεί να έχει ασφάλεια. Υπάρχει λοιπόν μια ειδικότερη ασφάλεια. Δεν μιλάτε για αυτό εσείς, κύριε Υπουργέ. Ακούστε με λίγο. Δεν μου λέτε, και εμάς στο σταθμό που πάω και εργάζομαι και εδώ που έρχομαι, υπάρχει ιδιωτική φρουρά που δεν μπορεί να αφήσει τον καθένα να μπει μέσα, του δίνει ένα χαρτί, μια ταυτότητα, με ξέρουν. Εσείς για να έρθετε εδώ πρέπει να έχουμε δηλώσει ότι θα έρθετε. Δεν είναι μπάτε σκυλιά, λέστε. Έτσι είναι και στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει ειδική αστυνομία. Ναι, όμως, δηλαδή τι αστυνομία τώρα και εγώ εδώ υπήρχε, δηλαδή, εδώ όμως υπήρχε, και είδαμε το φαινόμενο που σας είπα. Οι μεν φυλάγανε τους δε. Επιλέξαμε να μην πάμε στη λογική της ιδιωτικής φύλαξης και της κλίσης αστυνομίας. Ας κάνει τι θέλει το πανεπιστήμιο, δεν είναι αυτό. Δεν πήγαμε σε αυτή την οδό διότι υπήρχε η πιθανότητα να δημιουργηθούν εντάσεις και αντιδράσεις τις οποίες δεν θα μπορούσε ιδιωτική αστυνομία να τις αντιμετωπίσει. Το εξής. Ξέρουμε την άποψή σας, την έχετε πει. Έχουν μπει κάποια ερωτήματα. Ένα λεπτό. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να κάνω συγκεκριμένο ερώτημα, παρακαλώ.
και σε αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Δεν θέλετε, ας πούμε για παράδειγμα, να υπάρχει μία τάξη στα πανεπιστήμια υπό την έννοια πια ότι για να μπει κάποιος πρέπει να έχει μία άδεια πώς θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Αυτό δεν το θέλετε. Δεν θέλετε, ας πούμε, να υπάρχει μία ηρεμία στους πανεπιστημιακούς χώρους και οι ιδέες να διακινούνται με ηρεμία και τα μαθήματα οι φοιτητές να κάνουν κανονικά και όλα. Δεν θέλετε κάτι τέτοιο. Δεν μιλάω, θέλετε αστυνομία, γιατί το έχετε ξεκαθαρίσει. Δεν το θέλετε, άρα περιττό και το ερώτημα. Άρα δεν θέλετε άλλα μέτρα να ληφθούν ούτως ώστε να λειτουργεί σωστά μια πανεπιστημιακή κοινότητα όπως οφείλει να λειτουργεί. Αυτό είναι το θέμα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Είπαμε, αστυνομία δεν θέλετε. Ναι, δεν θέλετε αστυνομία, ναι. Οφείλω όμως μια απάντηση σε σχέση με αυτό που είπε πριν ο κύριος Στοχάρης σε σχέση με τους λογαριασμούς. Μετά στο τέλος θα το κάνουμε για το ρεύμα ξεχωριστά. Όχι, από εκεί θα ξεκινήσω. Όχι, όχι. Μα δεν ρωτάω εγώ αυτό. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Μα τι πάω να πει εγώ θέλω. Τέθηκε στη συζήτηση. Μα αφού ρωτάω συγκεκριμένα. Θέλω να πω το εξής. Δεν θέλετε να. Προκαλώ τον καθέναν. Διότι η κυβέρνηση έχει μιλήσει και έχει πει ότι ακολούθησε μια πολιτική όπου έκανε ανάκτηση των κερδών και έτσι ελάφρυνε τους λογαριασμούς του καταναλωτών. Αυτή είναι η άποψή του. Προκαλώ λοιπόν τον καθένα να κάνει μια απλή κίνηση. Να πάει τώρα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, στο διαδίκτυο και να δει τα δημοσιευμένα κέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγής και εμπορίας για την προηγούμενη χρονιά. Ωραία. Άνευ προηγουμένου, υπερκέρδη. Ωραία, υπερκέρδη, μάλιστα. Αν είχαν συμβεί λοιπόν όλα αυτά που έλεγε η κυβέρνηση, προφανώς θα είχαν συμπιεστεί τα υπερκέρδη. Ωραία, πάμε. Είναι αναλόβητα, χρησιμοποίησε τα έσοδα από το ΦΠΑ, χρησιμοποίησε τα κεφάλαια. Τα έχετε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή πολλές φορές. Μετάβαση για να συντηρήσει, την εσχροκέρδη. Και σήμερα ο κόσμος πραγματικά να στερείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Απαντήστε μου τώρα στο ερώτημα που σας έθεσα εγώ. Να μειώνετε το διαθέσιμο ωραία, του. Ωραία. Πέστε μου σε αυτό που σα δώσω. Όλοι θυμούνται. Κύριε Σκουλέτη. Όλοι θυμούνται. Δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Αφήστε με. Όχι, δεν σας αφήνω. Είναι σωστό αυτό που κάνετε. Εσείς δεν είναι σωστό. Σας κάνω ένα ερώτημα και απαντάτε σε κάτι άλλο. Πριν ο κύριος Στοχάρης μίλησε για κάποια σύγκριση. Και σας είπα θα το συζητήσουμε ξεχωριστά, τίνοντας αυτό ωραία. Το θέμα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, βάζω μία τελεία. Λέω ότι όλοι λοιπόν θυμούνται την περίοδο τη δικιά μας με τη δυνατότητα των 32 δόσεων για τις λεξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στη ΔΕΗ, ενώ τώρα τους παίρνει τηλέφωνο το γραφείο το δικηγορικό και τους απειλεί. Μάλιστα. Πάμε αυτή τώρα στο διαφορά, θέμα της πανεπιστημίας. Θυμούνται και την μηδενική αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος. Πάμε στην ασφάλεια των πανεπιστημίων. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Ασφάλεια πανεπιστημίων. Καταρχήν έχουμε ένα μέτρο το οποίο εξαγγέλθηκε, έγινε σημαία, απέτυχε, έμεινε ανενεργό και δεν θα εφαρμοστεί. Αυτό της πανεπιστημιακής αστυνομίας που σημειωτέων δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Άρα δεν εφαρμόζεται, χώρα. Δεν έχει ξύλο σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί και το σταμάτησε, αυτό παρά τις βίαιες επιθέσεις μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους που υπήρξαν. Το σταμάτησαν και οι φοιτητές, αλλά και η αλληλεγγύη όλη της κοινωνίας απέναντι σε ένα διέξοδο. Είναι άλλο το πανεπιστήμιο να μπορεί να λειτουργεί με έναν έλεγχο με βάση τους εργαζόμενους, τους επιστάτες, τους φύλακες, τους μόνιμους, αυτούς δηλαδή που είχε διώξει κατά καιρούς η Νέα Δημοκρατία. Και είναι άλλο το να βάζεις την αστυνομία μέσα σε ένα χώρο που, όπως πολύ σωστά είπατε πριν εσείς, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ελεύθερη διακίνηση. Ιδεών. Και επιστήμης, άρα, έτσι, και τις επιστήμης των ανθρώπων που σπουδάζουν εκεί προφανώς, πέρα. Έτσι, προφανώς. Είναι άρα εδώ πέρα λοιπόν όμως η Νέα Δημοκρατία γιατί νοιάστηκε για να πάρει κάποιους ειδικούς φρουρούς, ανεκπαίδευτους, όπως το κάνει πια κατά κόρον. Γι' αυτό έχουν πληθύνει τα φαινόμενα της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Δεν είναι εκπαιδευμένοι καλά οι αστυνομικοί. Ουσιαστικά τους μαθαίνουν να μισούν τον πολίτη και όχι να τον εξυπηρετούν για να είναι ενεργούμενα της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας και του Υπουργού. Αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα. Είδατε τι έγινε με τους Ρωμά που τους πυροβολήσαν αδιακρίτως και μετά τρέχανε να κάνουν ΕΔΕ. Αυτά σημαίνει ανεκπαίδευτος. Αυτά σημαίνει ανεκπαίδευτος. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει να πηγαίνουν με τις εισαγωγικές εξετάσεις κανονικά, να μαθαίνουν και όχι να κάνει τα ρουσφέτια του ο σημερινός υπουργός για να εκλεγεί στο νότιο τομέα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα. Εσείς πώς θέλετε να προτεραιότητα αυτό. Δεν μου απαντάτε. Και προσέξτε, την ίδια ώρα το άγριο έγκλημα έχει αυξηθεί. Οι δολοφονίες, τα ξεκαθαρίσματα των λογαριασμών που όλοι έχουμε δει και εσείς φιλοξενείτε στα δελτία των μέσων που δουλεύετε,
είναι χωρίς προηγούμενο. Τα στατιστικά των εγκλήματων είναι χωρίς προηγούμενο. Για το άγριο έγκλημα μιλάω. Για το άγριο έγκλημα μιλάω. Ναι, αλλά δεν μου λέτε πώς θέλετε να προστατεύετε η πανεπιστημιακή κοινότητα. Είπαμε, για τους... λοιπόν. Μέσα από φύλακες οι οποίοι ναι, θα κάνουν τους ελέγχους και θέλετε να υπάρχει μια κάρτα εισόδου. Μπορεί να υπάρχει μια κάρτα εισόδου. Αλλά όμως να μπορώ κι εγώ που δεν είμαι φοιτητής να παρακολουθήσω μια διάλεξη. Εφόσον έχετε την άδεια να πάτε. Μπορώ. Μα έχετε μια πρόσκληση και να πάτε. Πανεπιστήμιο αυτό σημαίνει. Όχι. Εσείς λοιπόν που είστε βαθύς γνώστης της ιστορίας, ξέρετε πώς υπήρξε η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου. Γνωρίζω. Έτσι, αλλά... μπράβο. Ναι, γνωρίζω. Αποκαθίσατε το άσυλο με αυτό. Αλλά τώρα ξέρετε, το άσυλο επειδή... έχει καταλήξει ότι δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Εδώ λοιπόν αυτή η κυβέρνηση που βγήκε, αυτή η κυβέρνηση που βγήκε με την σημαία της ασφάλειας, μόνο ασφάλεια δεν αισθάνονται. Αυταρχισμό κάποιες κατηγορίες τον αντιμετωπίζουν. Ασφάλεια. Δεν έθεσε κάποια... Το τελευταίο, ας πάμε από αυτό που λέει τώρα ο κύριος Κουρλέτης, ότι ασφάλεια δεν βλέπουμε, ασφάλεια δεν υπάρχει. Το είπε ότι οι προσλήψεις αυτές που γίνανε καθαρά με μικροκομματικούς σκοπούς και διορισμοί προκειμένου κάποιοι, και ο κύριος, για τον κύριο Θεοδωρικάκο προφανώς το είπατε αυτό. Ναι, βεβαίως. Είμαι υπουργός αυτός είναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ρωτάω για να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι γίνανε για να βγει βουλευτής. Προφανώς η ευθύνη είναι συνολικά της κυβέρνησης. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι κάνει μόνος τον κύριο Θεοδωρικάκο στη θέση. Δεν ξέρω. Για ορίστε. Η ασφάλεια πράγματι έχει βελτιωθεί σε σχέση με το σημείο που τον παραλάβαμε. Αν με ρωτάτε, έχει φτάσει σε ένα σημείο που να είμαστε ευχαριστημένοι, πρέπει να πανηγυρίζουμε ότι όλα είναι καλά, τότε η απάντηση είναι αρνητική. Και είναι αρνητική κατηγορηματικά. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά από όσοι έχουμε κάνει ως τώρα. Έχουμε σε συγκεκριμένα σημεία όπως τις καταλήψεις, τα άβατα κτλ. Που είπαμε προηγουμένως μεγάλες επιτυχίες. Δεν φτάνουν όμως αυτές. Γιατί το ζήτημα είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Και εδώ πηγαίνοντας σε αστυνομικά τμήματα βλέπουμε την έλλειψη των αστυνομικών. Πρέπει να ξαναδούμε. Και αστυνομικούς να βρεάζουν κοπέλες όπως έγινε στο Α, τα της Ομόνιας. Και αυτά είναι καταδικαστέα βεβαίως. Το θυμάμαι και την καταδικαστέα και γι' αυτό, και γι' αυτό πρέπει και να υπάρχουν και η διαθεσιμότητα και τα εργαλεία της ΕΔΕ και ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει. Και εκπαίδευση των ανθρώπων. Κοιτάξτε, δεν είναι καμία εκπαίδευση που θα σου μάθει ότι ο βιασμός είναι κακό πράγμα. Δεν μπορεί η εκπαίδευση να είναι απάντηση σε όλα. Πρέπει ορισμένα πράγματα. Δεν βοηθάει. Βοηθάνε, όλα βοηθάνε. Βοηθάνε όμως. Και όταν τους παίρνεις όμως ειδικούς φρουρούς, η εκπαίδευση βοηθάει στη διαχείριση του κινδύνου και τις στιγμές στις οποίες πρέπει να πάρεις αποφάσεις πολύ γρήγορες. Αλλά ο βιασμός είναι βιασμός. Δεν είναι ζήτημα ανεκπαίδευτου ανθρώπου. Λοιπόν, άρα αυτός είναι ένας τομέας και υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να δουλέψουμε και πιο πολύ και πιο έντονα. Ως ένα βαθμό δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μια τετραετία. Γι' αυτό ζητάμε και ερχόμαστε στον ελληνικό λαό και ζητάμε τη δεύτερη τετραετία. Διότι κάναμε πολλά για τη μείωση της ανεργίας, αλλά δεν φτάνουν. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τα εισοδήματα. Έγιναν πολλά σε θεσμικό επίπεδο στην παιδεία, αλλά έχουν ακόμα πολλά να υλοποιηθούν στην πράξη και στο πεδίο. Έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας που πρέπει, κατά την άποψή μου, να επαναθεμελιωθεί. Διότι έχει πολλά προβλήματα, άντεξε στην πανδημία. Άντεξε με έκτακτα μέτρα όμως, με μέτρα τα οποία ήταν. Με μέτρα τα οποία ήταν. Το διαλύεται. Όχι. Μαθαίνουμε τα μέτρα. Καταργήσατε την αποκλειστική και πλήρη απασχόληση. Τα μαθήματα της εμπειρίας. Πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο, θέλετε να πάμε αύριο. Προσθέτουμε. Εγώ πηγαίνω. Αύριο θα πάρουμε μία κάμερα. Εγώ πηγαίνω. Εσείς δημοσιογράφος. Και εγώ έμεινα στα ΤΕΠ. Στο Αγία Όλγα, στο Ομολογικό της Κηφισιάς, στον Ευαγγελισμό, στο ΚΑΠ. Να μιλήσουμε με γιατρούς, με νοσοκόμες και με αρρώστους. Έχω άμεση εμπειρία από το γεννηματά. Τα διαλύσαν όλα. Τα διαλύσαν όλα. Δεν έχουν διαλυθεί. Όλα τα διαλύσαν. Δεν έχουν διαλυθεί. Τα πήραμε με χρόνια προβλήματα. Πήραμε έκτακτα μέτρα για να αντέξουμε μόνο στην πανδημία. Μόνο για τον ιδιωτικό τομέα νοιάζεστε. Πελατάκια μέτρα, στον ιδιωτικό τομέα θέλετε να στείλετε. Όλοι οι ιδιωτικοί γιατροί, ήταν απέναντι στο τελευταίο νομοσχέδιο. Γι' αυτό δεν αντέχουν. Απέναντι στο τελευταίο, γιατί τα παρακολουθείτε τα θέματα αυτά, κύριε Χατζή, και ξέρετε τις αντιδράσεις. Όλοι οι ιδιωτικοί γιατροί που δώσαμε ελευθερία κινήσεων στους γιατρούς του ΕΣΥ ήταν απέναντι. Να σας πω κάτι και στους δύο. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι η επόμενη τετραετία έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Πολλά έχετε και εσείς από την Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Αλλά ένα λεπτό. Την Ελλάδα εμείς την ονειρευόμαστε που είμαστε απ' έξω, αλλά είσαστε από μέσα, είσαστε το σύστημα δηλαδή. Προς Θεού, κύριε Χατζή. Τι εγώ είμαι το σύστημα. Το σύστημα το πολιτικό εννοώ. Δεν εννοώ. Τέταρτη εξουσία. Λοιπόν, πολλοί από εσάς τους βουλευτές, δεν λέω για τους παρόντες, ελάχιστοι βέβαια, όχι πολλοί, κάποιοι
είναι λοβοτομημένες μαριονέτες και παριστάνουν τις μαϊμούδες στη Βουλή και είναι ορδινάτσες των πολυεθνικών εταιριών. Αυτό δεν το αφήνω να περάσει έτσι. Κάνω λάθος? Εγώ δεν τους χρωματίζω πολιτικά. Να με συγχωρείτε, δεν θα κρίνετε το ένα, δεν θα κρίνετε το άλλο. Εγώ λογοδοτώ κάτι να πούμε και απέναντι εμείς στον ελληνικό λαό για τις πράξεις μου, για αυτά που λέω. Έτσι, και να σας πω κάτι, όταν ας πούμε ρωτήθηκε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτσος γιατί υπάρχουν πριν από πολλά χρόνια, έτσι καταλαβαίνετε πότε μιλάμε τώρα, γιατί λέει υπάρχουν κακοί, από τον Νίκο το Δήμο, το δημοσιογράφο, γιατί υπάρχουν κακοί βουλευτές, λέει. Μα αυτός είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Γιατί στην κοινωνία υπάρχουν και τέτοιοι, οι οποίοι αυτούς θέλουν εκεί να υπηρετήσουν. Αυτούς όπως περιέγραψα εγώ νωρίτερα. Δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι. Αυτοί χαλάνε τη συνταγή και στους μεν και στους δε. Τώρα, δεν είναι θέμα και προσωπικό, είναι θέμα και πολιτικών. Για πω, βέβαια. Τι είναι, το ότι η Νέα Δημοκρατία δουλεύει αλλά για συγκεκριμένα οικονομικά κάτι συμφέροντα και για τους λίγους. Όχι, να σας είναι θέμα πολιτικής επιβολής. Να σας πω, είναι και προσωπικά. Είναι και προσωπικά. Είναι και προσωπικά. Ιδιαίτερα στην υγεία. Πώς θα υποκινήσετε, δηλαδή μιλάτε σε όλο τον κόσμο. Κύριε Θεοχάρη και κύριε Σκουρλέ, είστε υπόλογοι και οι δύο απέναντι σε ένα ζήτημα. Ό,τι δικαιολογίες και να πείτε δεν πιάνουν τόπο. Δεν καταφέρατε να δώσετε τα βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές και στις νοσηλεύτριες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ότι δεν καταφέρατε να το δώσουμε. Δεν το δώσατε. Το δώσατε. Δύο φορές έχουμε κάνει πρόταση σε αυτήν την παρούσα Βουλή και το απέριψε. Γιατί δεν το κάνατε εσείς. Κυβερνούσατε. Γιατί δεν το κάνατε. Γιατί δεν άφησε η Τρόικα. Δεν άφησε η Τρόικα. Την οποία υποστηρίζαν τούτοι εδώ. Γιατί άφησε η Τρόικα. Γιατί άφησε η Τρόικα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν άφησε η Τρόικα. Στον ιδιωτικό το κάνανε. Το έκανε ο Λοβέρδος. Και όπως και για τους Ντελιβεράδες. Όχι, δεν το λέτε σωστά. Γιατί τώρα αυτή τη μέρα πρέπει να τους σκεφτόμαστε. Όχι, το έχουμε πει. Δεν κάνανε ηρωική διαπραγμάτευση, κύριε Χατζή. Και για τους γιατρούς. Δεν κάνατε διαπραγμάτευση. Έχουμε καταθέσεις για δύο φορές το απέριψε. Όχι, όχι. Δεν προλάβατε απλώς. Κύριε Σκουρλέτη, ήσασταν κυβέρνηση και εσείς. Είστε πολύ αυστηρός απέναντι στον κύριο Σκουρλέτη. Δεν πρόλαβα. Όχι, εγώ δεν κάνω ειρωνίες. Τώρα εσείς λοιπόν που προλάβατε το κάνατε. Εσείς, ούτε εσείς το κάνατε. Ούτε ο κύριος Σκουρλέτης, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ούτε ο Κώστας Καραμαλής το 4-9. Μιλάτε σε κάποιον ο οποίος έχει καταθέσει πρόταση γι' αυτό. Όχι. Πρόταση νόμου. Μα τι να την κάνω αφού ήσασταν υπουργός. Την απέριψε. Γιατί δεν το κάνατε. Σας απαντώ γιατί. Όχι. Γιατί είχαν δεσμευτεί αυτοί εδώ πέρα τούτοι που μας βάλαν στα μνημόνια. Και εσείς μνημόνιο ψηφίσατε. Και υπήρχε δέσμευση να φτιαχτεί η επιτροπή που να εξετάσει ποιες κατηγορίες εργαζομένων θα ενταχθούν. Ψηφίσατε. Το γνωρίζει καλά αυτό ο κύριος Σογάρης. Ψηφίσατε όλοι μνημόνια. Βγήκαμε από τα μνημόνια και μας έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Καλά, τι να κάνουμε εντάξει, λοιπόν. Έληξε η συμφωνία, κύριε Σκουρλέτη. Έληξε η συμφωνία. Βέβαια, και γιατί δεν υπήρξε άλλη. Γιατί το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα γιατί απέτυχε. Γιατί είσαστε σκληροί, μνημονιακοί και το καταφέρατε. Ολόκληρο μαξιλάρι τους θυμηθείτε τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντιλέγω σε τίποτα. Εγώ όμως λέω τα γεγονότα. Λοιπόν, πάμε να καληνυχτήσουμε. Τώρα μου λένε και θέματα. Εντάξει, μου θέτουν πάρα πολλά ερωτήματα. Τρεις ώρες να είχατε εδώ, θα ήταν. Τρεις ώρες να είχατε, δεν θα τελειώναμε. Να ευχαριστήσω θερμά εσάς, κύριε Χάρη Θεοχάρη, να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Σκουρλέτη, που είσαστε σήμερα αυτή τη δύσκολη μέρα πράγματι και λόγω χιονοπτώσεων και τα λοιπά. Αυτή την πρόκληση που μου είπατε για τα νοσοκομεία την έχω αποδεχτεί. Για να δούμε. Την αποδέχεται, φαντάζομαι, και ο κύριος Θεοχάρης. Πάμε, και πάμε, μέσα στο επόμενο διάστημα θα το φροντίσω να γίνει. Ευχαριστώ θερμά που είσαστε μαζί μας απόψε.